Στον ηρών την πατρίδα λάθος δείχνει η πηξίδα. Στου πολιτισμού το λίκνο βυθίστηκα μες στον ύπνο. Γαλανόλευκη ασπίδα ραγισμένη ψάχνει στην ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Διώξε όπως έκανες παλιά της κατοχής τα πιόνια που νέα σκλαβιά σου μέλουνε για 400 χρόνια. Αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, στα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Η λυρική σε ύμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρήγα. Και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Στέφανος Δαμιανίδης, Focus 811 η εκπομπούλα και θα πάμε παρεούλα από τώρα μέχρι και τις 11 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Και έχουμε πολύ κόσμο στην παρέα μας από όπου ζει, υπάρχει και αναπνέει ελληνισμός. Καλημέρα στους φίλους που μας ακούτε μέσα από το ραδιοφωνάκι σας 103,6, η συχνότητά μας παραδοσιακά. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε κυριολεκτικά από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε μέσα από το διαδίκτυο, τη δύναμη μας δίνει το ίντερνετ και μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε στο www.focusfm.gr. Αν πληκτρολογήσετε σε όλες τις πλατφόρμες θα βγούμε εμείς. Καλημέρα φυσικά
και σε εσάς οι οποίοι θέλετε να έχετε και εικόνα κιόλας, τηλεόραση το έχουμε κάνει εδώ μέσα, και μας παρακολουθείτε από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα σε όλους τους φίλους οι οποίοι έχετε στείλει καλημέρες μέσα από το Viber. Τα μηνυματάκια σας 6907 483 484. Καλημέρα να δώσω, τώρα να πω μερικά έτσι ονόματα. Καλημέρα στη Βάσο, η οποία μας στέλνει την καλημέρα της από την Αριδαία Πέλας. Έπεσα πάνω σε αυτό το μήνυμα. Η Ελευθερία μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στην Μέρη, καλημέρα στην Έφη, καλημέρα στην Ελευθερία, στον Χρήστο. Καλημέρα Μάιρα από τη Βούλα, στην Αττική, στην Αθήνα. Καλημέρα Βικτωρία. Καλημέρα στον DK11 πιστός εδώ πέρα, TikToker. Καλημέρα στην Ιωάννα Παβέλ από την Ισπανία, Μαντρίτ. Buenos días, buenos días. Ξέρεις τι είναι το buenos días, το φαντάζομαι το ξέρεις και ισπανομαθής. Ναι, και γαλλικά ξέρω ότι μιλάς καλά τα γαλλικά, τα μίλησες σήμερα νωρίς καλά. Λοιπόν, δεν είχες άδικο. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στη Φόφη, καλημέρα στη Ροζαλία, καλημέρα στην Ελένη την Αγγελούδη, τη φίλη μου από την Καβάλα, στην όμορφη την Καβάλα. Γεια σου Γιάννα στη Βέρεια, καλημέρα Θεοδώρα από την Κοζάνη. Μότο Καραγιάννη, έλα η διαφήμιση στη Μυτιλίνη. Παιδιά, ο καλύτερος μηχανικός, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά για να ακούει Focus FM, είναι ο καλύτερος μηχανικός για μοτοσυκλέτες στη Μυτιλίνη, να ξέρετε. Άμα είστε στη Μυτιλίνη και χαλάσει το μηχανάκι, το παπάκι, εκεί θα πάτε. Έλα, κάναμε και διαφήμιση. Λοιπόν, καλημέρα και στη Χίο. Σήμερα, τώρα που είπα Χίος, θα πάμε στη Χίο. Σήμερα θα ακούσουμε έναν διασώστη του ΕΚΑΒ, ο οποίος είναι από Θεσσαλονίκη, δεν είναι από τη Χίο και δεν είναι κανένας τυχαίος. 34 χρόνια μάχημος. Μαχήμοι 34 χρόνια, έχουν δει τα ματάκια του και τι δεν έχουν δει. Βέβαια, αυτά τα οποία βλέπουν το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν τα έχουν ξαναδεί σε τόσα χρόνια καριέρας. Αλλά θα πάμε λίγο να μιλήσουμε για το χάλι του ΕΚΑΒ και για όλα αυτά τα οποία βλέπουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Τα βλέπουν, έτσι, ασχέτως ότι δεν τα δείχνουν τα κανάλια. Και θα μας τα πει από πρώτο χέρι λίγο μετά τις 9 ο διασώστης αυτός. Την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κάνει μπαχτσίση δωράκι στα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης 3 εκατομμύρια προκειμένου να κάνουν, λέει, διαφημιστική καμπάνια για το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ το οποίο έχει τεράστια προβλήματα. Γεια σου Γιώτα, γεια σου Γιάννη, γεια σου Αλεξάνδρα, καλημέρα σε όλους, γεια σου Κέτη, γεια σου Γιώργη και σε σένα, γεια σου Γιώργο Παπαδόπουλε, καλημέρα και στην Κασιανή, καλημέρα στον Κυριάκο, τον Κεφαλά. Καλημέρα και στην Εβίτα, στον Κώστα τον Κοντογιανόπουλο. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Προσπαθώ να βρω μία θετική είδηση και σήμερα σας έχω θετική είδηση με την οποία θα ξεκινήσω. Και την έχω εντοπίσει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, αλλά χθες δεν κολούσε να σας την πω. Έτσι, να είναι το ξεκίνημα της εκπομπής. Μία θετική είδηση. Πολλά μπράβο σε αυτόν τον μάγκαρο, μάγκαρος. Κυκλοφορεί το βίντεο στο διαδίκτυο. Τώρα, μακάρι να μπορούσα να σας το δείξω σε εικόνα. Το ραδιόφωνο είναι κυρίαρχα ήχος. Αν και εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να το δώσουμε και εικόνα, να προσδώσουμε και άλλα χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο. Και είναι μια προσπάθεια την οποία προσπαθούμε να την κάνουμε εδώ και καιρό στον Focus FM 103,6. Θα έρθει η ώρα που θα το καταφέρουμε να το κάνουμε ολοκληρωμένα. Πρώτα ο Θεός. Μπράβο λοιπόν σε αυτό το μάγκαρο, ο οποίος μπήκε μέσα στην Αγιά Σοφιά, που ό,τι και να κάνουν τα μεμέτια, ό,τι και να κάνουν οι Μόγγολοι από δίπλα, όσες μπερντέδες και να βάλουν για να κρύψουν την εικόνα της Παναγιάς, δεν θα μπορέσουν ποτέ, ό,τι και να κάνουν, να πείσουν κανέναν άλλον εκτός από αυτούς τους ίδιους ότι η Αγιά Σοφιά είναι τζαμί. Η Αγιά Σοφιά ήταν, είναι και θα είναι το λίκνο της Ορθοδοξίας. Ήταν, είναι και θα είναι Ορθόδοξη Εκκλησία. Θέλουνε, δεν θέλουνε. Οπότε μπράβο σε αυτόν τον μάγκα, ο οποίος μπήκε μέσα, προχώρησε, έφτασε μπροστά από την κρυμμένη, από το κρυμμένο ψηφιδωτό της Παναγιάς, πίσω από μπερντέδες τα έχουν βάλει τουρκαλάδες, έκατσε μπροστά, προσκύνησε, έκανε το σταυρό του, 1, 2, 3, 5, 10, τον κοιτούσαν οι άλλοι από δίπλα, σου λέει τι κάνει αυτός, γιατί κάνει το σταυρό την ώρα που οι άλλοι κάνουν τις επικύψεις στον Αλάχ και στον δεν ξέρω σε ποιον άλλον. Γιατί μόνο το σταυρό μας θα πρέπει να κάνουμε μέσα στην Αγία Σοφιά και τίποτα άλλο. Αλυταράδες. Μπράβο λοιπόν σε αυτό το μάγκα. Πολλά κιλά φρύδια, πάρα πολλά κιλά. Μπράβο του. Έχω βρεθεί μία φορά στην Αγία Σοφιά, δεν είχε γίνει ακόμα τζαμί.
Και εγώ το σταυρό μου έκανα όταν μπήκα στην Αγία Σοφιά. Εννοείται ότι θα έκανα το σταυρό μου. Αλλά να ξέρετε ότι αν ξαναβρεθώ, αν με φέρει ο δρόμος μου στην Κωνσταντινούπολη, τη βασιλεύουσα, αυτή την τόσο σημαντική πόλη που ο Μητσοτάκης την αποκάλεσε και την Τάγκαρο ως Ινσταμπούλ, το σταυρό μου θα πάω να κάνω μέσα στην Αγία Σοφιά και ας με πάρουν σιδηροδέσμιο. Αλήθεια σας το λέω. Μπράβο λοιπόν σε αυτό το μάγκα, δεν το ξέρω το παλικάρι, αλλά μπράβο σε αυτό το μάγκα, τον Ορθόδοξο Χριστιανό, που μπήκε μέσα στην Αγία Σοφιά και έκανε το σταυρό του. Άραγε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τολμάει να το κάνει αυτό, να μπει στην Αγία Σοφιά και να κάνει το σταυρό του? Ο Ιερώνυμος θα τολμούσε να το κάνει αυτό, να μπει στην Αγία Σοφιά και να κάνει το σταυρό του? Πόσοι από τους Μητροπολίτες μας θα τολμούσαν να το κάνουν αυτό? Φανερά, όχι στα κρυφά, όχι στα γρήγορα, τακ, 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 τακ. Όπως κάνει ο Πλεύρης το σταυρό του όταν πηγαίνει και καλά στο Άγιον Όρος για να μας δείξει ότι είναι θρήσκος. Έτσι το κάνει. Έτσι. Ε, μαντολίνο. Ναι, μαντολίνο. Ε, αυτό, σαν μαντολίνο. Σαν το μαντολίνο. Όλοι οι πραγματικοί Έλληνες θα κάνουμε το σταυρό μας όταν μπαίνουμε στην Αγία Σοφιά. Ό,τι και να κάνουν οι Τουρκαλάδες. Και τώρα που είπατε Τουρκαλάδες, έχουμε μπλέξει ρε παιδιά. Έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει. Βγήκε χθες ο Πορτοσάλτε να μας πει τι. Να κάνει πλάτες στην Τουρκία, παιδιά. Ο Πορτοσάλτε. Βγήκε ο Πορτοσάλτε να κάνει πλάτες στην Τουρκία. Δεν διαβάζουμε, λέει, καλά την Τουρκία και έχουμε λάθος γνώμη για την Τουρκία. Γιατί πήγε, λέει, στην Κωνσταντινούπολη και συζήτησε με έναν Τούρκο κουρέα. Τον κούρεψε τον Πορτοσάλτε, παιδιά, ένας Τούρκος. Και συζήτησαν και συμφώνησαν, λέει, ότι το πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών είναι ο εθνικισμός. Δηλαδή αυτοί εισέβαλαν και έχουμε κατοχή της Κύπρου μας, που είναι Ελλάδα, δεν το συζητάμε αυτό, και οτιδήποτε άλλο αφήνει από χρώση ενδείξεις για το αντίθετο είναι τουλάχιστον προδοτικό, έτσι, και προδότες δεν γουστάρουμε εδώ στον Focus FM εμείς, είναι τουλάχιστον προδοτικό. Άρα η αιτία όλου του κακού, λέει, είναι ο εθνικισμός. Από πού και ως πού οι Έλληνες είναι εθνικιστές απέναντι στους Τούρκους, ρε Πορτοσάλτε, που βγήκες να μας διαφημίσεις? Θα σας ακούσουμε τώρα. Θα σας ακούσουμε τώρα για να μην λέτε ότι τα λέω εγώ. Έχουμε λάθος, λέει, γνώμη για την Τουρκία. Δεν τη διαβάζουμε σωστά. Είπε ο Πορτοσάλτε, παιδιά. Και αυτό τον ακούνε. Φυσικά τι θα πει στο κανάλι το οποίο είναι τουρκοκρατούμενο. Με τα τουρκικά τα σύριαλ τουρκικών συμφερόντων. Τι θα πει? Έκανε ανάλυση ο Πορτοσάλτε με τον κουρέα του και αυτό αποτελεί είδηση στο Sky, ρε παιδιά. Βάλτε να τον ακούσουμε τον κύριο Πορτοσάλτε. Bunun için İstanbul'daydım ve kiripar fotoğraflarınızı orada gördük. Türkiye'yi doğru okuyamıyoruz. Farklı şeyler söylüyoruz. Πώς μπήκαν οι Τούρκοι, ρε παιδιά? Τι να, έλα σε μένα. Για βάλε να τα ακούσουμε από μένα. Βρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη, γι' αυτό και την έλειπα. Είδαμε τις φωτογραφίες σου εκεί. Δεν διαβάζουμε σωστά την Τουρκία. Λέμε διάφορα δικά μας από εδώ, με κριτήρια με άλλους όρους από εδώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα χαθούμε εκεί. Και με έναν νέο που με κούρεψε. Κουρέφτηκες εκεί? Εννοείται. Λοιπόν, και με έναν που με κούρεψε, λοιπόν, συμφωνήσαμε και οι δύο. Νεότερος αυτός από μένα. Τι συμφωνήσατε? Συμφωνήσαμε ότι ο εθνικισμός είναι αιτία όλου του κακού, ο εθνικισμός. Ο εθνικισμός είναι αιτία όλου του κακού, είπε ο Πορτοσάλτε, παιδιά. Ο Πορτοσάλτε. Μιλάμε για βαθιστόχαστη ανάλυση. Ανυπέρβλητη εξυπνάδα. Τους έχουμε παρεξηγημένους, ρε παιδιά, τους σοβινιστές της Άγκυρας, πραγματικά δηλαδή. Έχουμε παρεξηγήσει τους σοβινιστές της Άγκυρας που έχουν στρατό κατοχής στην Κύπρο μας. Τους έχουμε παρεξηγημένους τους σοβινιστές της Άγκυρας που μας έχουν πει ότι τα 12 ναυτικά μίλια είναι κάζους μπέλι, αιτία πολέμου δηλαδή. Τους έχουμε παρεξηγήσει, δεν τους διαβάζουμε καλά, τους τουρκαλάδες Μογγόλους, σύμφωνα με τον Πορτοσάλτε, οι οποίοι τουρκαλάδες έχουν κάνει το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο. Ψυχούλες είναι, ρε παιδιά, οι Τούρκοι. Παρεξηγημένους έχουμε, δεν τους διαβάζουμε καλά, το λέει ο Πορτοσάλτε, τι δεν καταλαβαίνετε? Μη δίνετε σημασία στα ίμια. Όχι, όχι, όχι. Μη δίνετε σημασία. Μη δίνετε σημασία στο ότι έχουμε νεκρούς πιλότους για να καταδιώξουν τα τουρκικά μαχητικά τα οποία παραβιάζουν διαρκώς το FIR. Ψυχούλες είναι οι Τούρκοι, παιδιά.
δεν τους διαβάζουμε καλά, είναι. Έχουμε κι εμείς, είμαστε κι εμείς εγκλωβισμένοι στον εθνικισμό μας. Γιατί ως γνωστό έχουμε εισβάλει κι εμείς στην Τουρκία. Έχουμε εισβάλει. Δεν εισβάλαμε. Διεκδικούμε κι εμείς έργο νησιά από τους Τούρκους. Όχι, δεν διεκδικούμε. Διεκδικούμε κάτι, τίποτα δεν διεκδικούμε. Τίποτα. Θα έπρεπε, σαφώς και θα έπρεπε να διεκδικούμε. Σαφώς και θα έπρεπε να διεκδικούμε. Καταρχάς δεν θα έπρεπε ποτέ η Ελλάδα να δεχτεί ότι οι Τούρκοι κάνανε την Αγία Σοφιά τζαμί. Ποτέ. Ποτέ. Πραγματικά δηλαδή. Έχουμε μπλέξει με. Ακούσε εκεί δηλαδή πραγματικά. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά τι να πεις. Από τη μια έχουμε τον Πορτοσάλτε, ο οποίος πάει και κάνει τέτοιου είδους πολιτικές αναλύσεις με τον. Πώς το λένε, με τον κουρέα του τον Τούρκο. Από την άλλη έχουμε τον Κερίδη, ο οποίος σε κάθε δεύτερη κουβέντα που λέει παραδέχεται ουσιαστικά ότι η Τουρκία έχει ρόλο κλειδί. Και να ξέρετε, το χειρότερο είναι ότι ψήνονται. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ισχυρό παρασκήνιο για διεργασίες σχετικά με συμφωνία Μητσοτάκη-Ερντογάν. Και μάλιστα προειδοποιεί ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ελλάδας, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, εχθές στη Σχολή Εθνικής Αμήνης, να μην αναγνωρίσει η Ελλάδα ζωτικά και νόμιμα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει ισχυρό παρασκήνιο για συμφωνία Μητσοτάκη-Ερντογάν σε συνέχεια τη συμφωνία που κάνανε και ποτέ δεν μάθαμε περί τίνος πρόκειται. Όταν είχε επισκεφτεί ο Μητσοτάκης το σπίτι του Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, τότε που την είχε ταγκάρει ως Ισταμπούλ. Ισχυρό παρασκήνιο. Και αυτές οι παρασκηνιακές διεργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Και τώρα που πήγε και συναντήθηκε ο Μητσοτάκης με τον Σόλτς και έπεται και συνέχεια. Και έχουμε τον κάθε δημοσιογραφίσκο να μας λέει ότι δεν τους διαβάζουμε σωστά τους σοβινιστές της Άγκυρας. Είναι ψυχούλες οι Τάταροι. Είναι ψυχούλες αυτοί οι οποίοι έχουν ποινικό μητρό και όχι ιστορία. Ντροπή. Ντροπή. Και να ρωτήσω λίγο. Η εκκλησία μας, η ιεραρχία, όχι η εκκλησία, η ιεραρχία της εκκλησίας θα τοποθετηθεί για όλα αυτά που συμβαίνουν, ρε παιδιά. Πραγματικά ψάχνω να βρω με πολύ επιμονή ρασοφόρους οι οποίοι να μιλούν. Είναι δύσκολο το έργο και είναι γραμμένο. Θα κάνουμε χιλιόμετρα για να βρούμε έναν παπά της Προκοπής. Υπάρχουν όμως κάποια διαμαντάκια στα οποία νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε. Εντόπισα έναν άνθρωπο, δεν τον έχω μιλήσει, δεν το έχω. Προσπαθώ να τον εντοπίσω για να κάνουμε μια συνέντευξη, για να καταλάβω λίγο και να καταλάβουμε και όλοι μας περισσότερα γι' αυτόν. Ο οποίος τον λόγο του, άκουσα τον λόγο του πατρός Μάρκελου Καμπάνη. Σε ένα κήρυγμά του, είναι δύο λεπτά, νομίζω θα πρέπει λίγο να εστιάσουμε και να ασχοληθούμε λίγο με το τι λέει αυτός ο ιερέας και θα τον εντοπίσω. Και εύχομαι να δεχτεί να τον φιλοξενήσω στην εκπομπή τις επόμενες ημέρες. Για να ακούσουμε λίγο αυτά τα δύο λεπτάκια στο κήρυγμά του ο πατέρας Μάρκελος Καμπάνης, έτσι λέγεται ο ιερέας αυτός. Να τον ακούσουμε λίγο τι λέει. Βλέπετε ότι έχουμε την αυτοκαταστροφή μέσα μας. Βλέπετε ότι η αυτοκτονία μας περιτριγυρίζει. Βλέπετε ότι η κατάσταση της αποσύνθεσης είναι συνεχώς δίπλα μας. Πλενόμαστε και βρωμάμε, ενώ οι Άγιοι πέθαναν, σάπισαν και ευωδιάζουνε, μυροβλίζουν τα οστά τους. Αντιστροφή της φυσικής κατάστασης. Ποιες φυσικής? Της παραφύση, τέλος πάντων. Να προσέχουμε πάρα πολύ για ό,τι θα συμβεί σε αυτή τη χώρα που δεν μπορεί να γίνει κράτος. Δεν θα γίνει ποτέ κράτος αυτή η χώρα και για ό,τι θα συμβούν και στις άλλες χώρες προγραμματισμένα. Μας φυτεύουνε αρχηγούς. Το 1974 μας φυτέψαν αυτόν. Τώρα μας φυτεύουνε κάποιον άλλον. Θα δούμε σε 15 χρόνια τι θα βγει. Από την ΕΟΚ είδαμε τι βγήκε. Δεν έχουμε ανθρώπους
να στηρίξουν την αυτοδυναμία και την αυτονομία αυτής της χώρας για να γίνει κράτος. Μιας χώρας που τα έχει όλα. Που δεν μπορεί να ζηλέψει τίποτα, ούτε από την αγροτιά, ούτε από τη βιομηχανία. Κι όμως, έχουμε μόνο προδότες, δοσύλλογους, άνανδρους. Το ανδρείο φρόνημα που το είχαν και οι γυναίκες, η Μπουμπουλίνα, η Μαντόμαυρογένους, οι γυναίκες της Πίνδου κλπ. Κλπ. Πάει. Δεν το έχουν ούτε οι γυναίκες ούτε οι άντρες. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα επιμείνουμε στην αγάπη μας, στην κοινότητα, θα επιμείνουμε στη Θεία Λειτουργία. Όσο υπάρχει Θεία Λειτουργία μπορούμε να ελπίζουμε, να ερωτευόμαστε, να χαιρόμαστε. Όσο υπάρχει Θεία Λειτουργία, όσο υπάρχει Θεία Λειτουργία, εξαιρετική η τοποθέτησή του, θα προσπαθήσω να την εντοπίσω και γιατί όχι να κάνουμε και μια κουβέντα εδώ στον αέρα του Focus FM 103,6. Αλλά παιδιά, εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά. Η νεολαία δεν ασχολείται με αυτά. Ψάχνει άλλα πράγματα, την ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Ο νεοέλληνας ο Ραγιάς, ο καναπεδάτος, αφού δει τον τουρκολάγνο πορτοσάλτε να μας λέει ότι έχουμε παρεξηγημένα τα μεμέτια από δίπλα και ότι ας κάνουμε σαν να μην έχουν εισβάλλει, σαν να μην έχουμε την Κύπρο μας σε κατοχή και όλα τα άλλα τα οποία είπα και νωρίτερα, ας ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Ας ασχοληθούμε για παράδειγμα, όπως διαβάζω εδώ πέρα στα δημοφιλέστερα του 24ωρου, στο γνωστό site που διατηρεί μεγαλοδημοσιογράφος, που και η γυναίκα του είναι και αυτή μεγαλοδημοσιογράφος κτλ. Η δημοφιλέστερη είδηση του 24ωρου είναι ότι ο Νίνο και η Ζωζεφίν μιλούν για το χρονικό της σχέση τους που επισημοποιήθηκε. Τι δήλωνε ο ένας για τον άλλον. Ο Νίνο είναι ο γνωστός τραγουδιστής, αν δεν κάνω λάθος. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η Ζωζεφίν είναι και αυτή τραγουδίστρια, μάλιστα. Σε άλλη είδηση λέει: «Μαμά, έφτισε το φαγητό ο Έκτορας Μποτρίνη. Σε αυτό το πιάτο έχει ουρίσει όλη η Αθήνα». Πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Σε άλλη είδηση, οδήγηση. Γιατί είναι σημαντικό να βλέπετε καθαρά με την άκρη του ματιού σας. Δηλαδή, τέτοιες ειδήσεις που διαβάζει ο κόσμος είναι τα δημοφιλέστερα. Πάω παρακάτω. Ο Αλέξης Κούγιας λέει: «Προσπάθησε να κατεβάσει το σορτσάκι του διαιτητή». Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί ο Αλέξης Κούγιας μπήκε να κατεβάσει το σορτσάκι του διαιτητή? Δεν του άρεσαν οι διαιτητικές αποφάσεις και μπήκε να του κατεβάσει το σορτσάκι? Αυτό είναι τι προωθεί ο γνωστός ποινικολόγος? Σωστές συμπεριφορές κατά αυτόν τον τρόπο? Πάολα απαντά για την απόφασή της να τραγουδήσει μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. Άκου τώρα, βάζουν την Πάολα, εξαιρετική λαϊκή αειδός, δεν θα μείνω σε αυτό το κομμάτι, σε όσους αρέσει αυτό το είδος μουσικής, και τη συνδυάζουν με τα Τέμπη γιατί, για να κερδίσουν like. Αυτή η ιστορία. Φώνησα λέει, σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην πρεμιέρα της ταινίας και υπάρχουν φωτογραφίες. Σόπα, σόπα, πήγε και ο Ρουβάς, πήγε και ο Ρουβάς. 15 ρομαντικές ταινίες που θα σε βοηθήσουν να ξεφύγεις από την πραγματικότητα. Κατάλαβες? Δεν μας αρέσει η πραγματικότητα, ας κάτσουμε να βάλουμε ερωτικές ταινίες για να γίνουμε και επίσημα αυνάνες. Αυτή είναι η νεοελλάδα. Όχι λοιπόν, εμείς σε αυτή την νεοελλάδα θα πάμε κόντρα. Σε αυτά τα οποία μας πλασάρουν αυτοί οι οποίοι είναι μπουκωμένοι μέχρι το λαιμό. Ποιο λαιμό? Μέχρι το κεφάλι σε χρήμα κρατικό και μας παρουσιάζουν μια εικονική πραγματικότητα για να ασχοληθούμε με αυτά και όχι με τα σημαντικά, εμείς θα πάμε κόντρα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Φίπστερ λέει Κωνσταντίνος Βασάλος. Τι είναι ο Φίπστερ? Και ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Βασάλος του Survivor, ήταν από ό,τι θυμάμαι. Δεν είμαστε πια φίλοι. Α, ο Φίπστερ είναι ένας άλλος. Και δεν είναι πια φίλος, λέει, με τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Σόπα. Δηλαδή, μιλάμε για είδηση τώρα, για αστεία. Φάρμα. Απίστευτη ένταση λέει για μια κουταλιά ζάχαρη. Τι είναι η φάρμα? Reality. Παίζει τώρα. Δεν το έχω δει ποτέ. Απίστευτη ένταση λέει για μια κουταλιά ζάχαρη. Άμα βρω χέρι μέσα, θα το σπάσω στη μέση. Σόπα, ρε μεγάλη. Σόπα. Έτσι να κάνεις και στον Τούρκο. Που σου καταπατάει κάθε μέρα την ιστορία. Που σου βιάζει κάθε μέρα την Κύπρο. Που σε απειλεί καθημερινά. Άμα δεν μπορείς εσύ να στείλεις τον πορτοσάλτε. Αυτός θα τα πάει εξαιρετικά. Και έχουμε φτάσει σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή την τόσο όμορφη χώρα, ευλογημένη όπως είπε πριν ο πατέρας Μάρκελος από το Θεό. Που τα έχει όλα. Έχουμε φτάσει να επιτρέπουμε σε παράνομα εισερχόμενους καζαμπούμπου. Μου λέει ο άλλος ο φίλος στα Εξάρχεια. Πήγε να ψωνίσει χθες. Και έβλεπε τους άλλους από δίπλα να αγοράζουν τα iPhone, λες και είναι καραμέλες. Με πάκο από 50. Και εμείς πεινάμε. Αυτή είναι η ιστορία. Έχουμε φτάσει σε όλους αυτούς τους παράνομους
να τους έχουμε δώσει τη δυνατότητα να κάνουν και να λένε ό,τι θέλουν. Βγήκε ένας τύπος, θα το ακούσετε μετά το διάλειμμα. Βγήκε ένας τύπος και θα το αναλύσουμε λίγο αυτό. Ο οποίος ήταν τάτσι μίτσι κότσι με αυτόν τον άλλον τον τύπο από το Κερφά. Θυμάστε τον Πακιστανό που τον είχα βγάλει εδώ πέρα που ήταν, πώς το λένε, κατέβαινε υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές. Που δεν θυμόταν ούτε το όνομα του δημάρχου. Με το Κερφά ήταν η στήριξη εκεί πέρα. Λοιπόν, ο πρόεδρος των Πακιστανών, ο πρόεδρος αυτού που είχε μιλήσει εδώ πέρα. Πώς το λέγανε, θυμάστε πώς το λέγανε. Αφζάλ. Ο Αφζάλ. Ο πρόεδρος του Αφζάλ είναι ένας τύπος ο οποίος λέγεται. Πώς λέγεται, Τζαβέντ Ασλάμ. Τζαβέντ, κάτι τέτοιο. Ασλάμ. Τζαβέντ Ασλάμ. Ο οποίος βγήκε και μας λέει φάτσα φορά ότι είμαστε φασίστες. Τα βάζουμε τους Έλληνες, τα βάζουμε την αστυνομία, τα βάζουμε το Μητσοτάκι. Κάνα με το Μητσοτάκι, τα βάλει, δεν τα βάλει. Ούτως ή άλλως αντινατιβιστής είναι. Έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει με αντινατιβιστές. Έχουμε μπλέξει με αντινατιβιστές. Διάλειμμα. Μικρή ανάσα και επιστρέφω με τον Τζαβέντ να τον ακούσετε κι εσείς οι ίδιοι τι είπε. Να και σας έχω και μια πολύ σημαντική είδηση η οποία έρχεται από την άλλη όχθη του. Γιατί ξέρετε, παιδιά, τα στόματα στην Αμερική ανοίγουν. Ανοίγουν τα στόματα στην Αμερική. Και ένα από τα στόματα που ανοίγουν και έχουν ανοίξει εδώ και καιρό είναι του Πίτερ Μακάλου, τον οποίο τον έχω φιλοξενήσει εδώ πέρα. Γνωστός καρδιολόγος, ένας από τους πιο πολύ καρδιολόγους με τις περισσότερες μελέτες, συγγραφές, μελετών σε όλο τον κόσμο. Τον φιλοξενούν πλέον στις εκπομπές τηλεοπτικές και λέει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ακούγονται και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα μόνο για long COVID ακούμε. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφω. Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Όπως σας υποσχέθηκα, πριν ακούσουμε τον Τζαβέντ Ασλάμ να μας λέει ότι είμαστε, πώς το λένε, φασίστες, πάμε να ακούσουμε λίγο μία συνέντευξη. Θα κάνω εγώ τη μετάφραση. Είναι ο Πίτερ Μακάλο αυτός ο οποίος θα ακούσετε σε πολύ πολύ λίγο. Ο γνωστός Αμερικανός καρδιολόγος, ο οποίος τοποθετείται για τους ευνίδιους θανάτους και μιλάει ότι, και λέει επί της ουσίας ότι μεγαλύτερη τραγωδία, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία από έναν ευνίδιο θάνατο ενός νέου ανθρώπου υγιούς. Πάμε να τον ακούσουμε. Είναι συνέντευξή του σε τηλεοπτική εκπομπή, έτσι. Δεν είναι σε κάποιο βίντεο στο διαδίκτυο που το κατεβάζουν δεξιά και αριστερά. Είναι τηλεοπτική εκπομπή, κανονικά στο τηλεοπτικό στούντιο, και δίνει την εξής συνέντευξη και λέει τα εξής. We've had blood clots form in the arms and legs. Έχουμε θρόμβους σε πόδια και σε χέρια. Sometimes require an amputation. Και καμιά φορά χρειάζεται να προχωρήσουμε σε, πώς το λένε, να κόψουμε τέλος πάντων το χέρι ή το πόδι. Removal of the first rib. Ή να αφαιρέσουμε κάποιο πλευρό. It's disfiguring, devastating. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, παραμορφώνει λίγο το σώμα. Strokes. Έχουμε καταστροφικά εγκεφαλικά επεισόδια. To me, the single greatest tragedy is... Για μένα η μοναδική και μεγαλύτερη τραγωδία είναι is sudden, unexpected death. Ο ευνίδιος απροσδόκητος θάνατος in a young, healthy person. Mm-hmm. Σε ένα νεαρό υγιή άνθρωπο. And we see this every day now. Και το βλέπουμε κάθε μέρα τώρα. Mm-hmm. Media, prominent people. Στα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης το βλέπουμε για ανθρώπους. People of, in public life. Very important. What people need to understand. Και το βλέπουμε και σε πρόσωπα, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι προβεβλημένοι και μέσω τηλεοράσεων και μέσω social media. It's like if you don't take this shot, you're an idiot. Όπως είπε ένας bodybuilder γνωστός, ότι αν δεν κάνεις το εμβόλιο θα είσαι ηλίθιος. Και μετά πέθανε. He died. Πέθανε μετά. He said, let's see if it kills me. Είπε, ας δούμε αν θα με σκοτώσει, και τον σκότωσε. But isn't it interesting? Δεν είναι όμως ενδιαφέρον. Who come forward, από όσοι άνθρωποι τολμούν και μιλούν για αυτό το οποίο έχουν περάσει and actually recognizes the vaccine, και αναγνωρίζουν, δέχονται ότι το σκεύασμα they're immediately slammed. One of the... τους έχει προκαλέσει ό,τι τους έχει προκαλέσει, αυτομάτως τους χαστουκίζουνε. Μεταφορικά, δηλαδή τους απομονώνουν. First one, some friend of mine is Eric. Ένας από τους πρώτους που μίλησαν είναι ένας προσωπικός μου φίλος, Eric Clapton. Ο Eric Clapton. Eric came out and said, I took the vaccine. Ο Eric βγήκε ανοιχτά και είπε ότι έκανα το εμβόλιο. I can't play the guitar anymore. Δεν μπορώ πλέον να παίξω την κιθάρα. And he was slim. Look at Megan Kelly. Και τον απομόνωσαν. Kelly just came out. She just... Η Megan Kelly επίσης μίλησε δημόσια. Interviewed former President Trump and said, "Listen, I took the vaccine." Και το είπε στον πρώην πρόεδρο Τραμπ ότι έκανα το εμβόλιο.
I have an autoimmune problem. Και έχω πρόβλημα αυτοάνοσο. And the list goes on and on. Και η λίστα μεγαλώνει όλο περισσότερο. With many public figures, the question on the table is why won't. Από πρόσωπα τα οποία επίσης είναι γνωστά. Η ερώτηση η οποία πρέπει να κάνουμε είναι. All of them come forward in one. Γιατί δεν μιλάνε όλοι τους. And others. Και να ενημερώσουν τους άλλους. So we can avoid more people being harmed. Προκειμένου να αποφύγουν περισσότεροι άνθρωποι να έχουν πρόβλημα. Το ερώτημά μου είναι εμένα τώρα προσωπικά. Για ποιο λόγο δεν γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Να μας πούνε. Για ποιο λόγο δεν φιλοξενούν τα κανάλια ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις απόψεις του Πίτερ Μακάλο τώρα που υπάρχουν τα δεδομένα να τις συζητήσουν και ας έχουν κάποιον άλλον να τους πει το αντίθετο. Γιατί λοιπόν αυτές οι απόψεις θα πρέπει να είναι απομονωμένες από την ελληνική δημοσιογραφία. Ρωτώ. Και θα πρέπει να υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις πλέον και έρευνες οι οποίες θα πρέπει να κάνουν εμάς, να μας υποχρεώσουν να είμαστε καλά υπάκουα παιδιά και να μην τα λέμε. Προφανώς είναι ρητορική η ερώτησή μου. Προφανώς και είναι ρητορική η ερώτησή μου, Δημήτρη. Δεν θα έπρεπε όμως να είναι ρητορική ερώτηση. Θα έπρεπε τέτοιου είδους συζητήσεις να έχουν γίνει πολύ καιρό πριν. Και τώρα υπάρχουν κάποια δεδομένα. Αλλά δεν ασχολούμαστε με αυτά. Ασχολούμαστε με το ποια είναι η γκόμενα του Νίνο, ποιος μάλωσε στη φάρμα, τι φοράει η Καλομήρα, αν γλίστρησε ο Βαβακούλας. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοκοιτάξουμε από αυτά τα εμετικά, τις εμετικές καρικατούρες οι οποίες πρωταγωνιστούν σε σύριαλ ο Θεός να τα κάνει, να πουλάνε πατουσίτσες, να εκπορνεύουν τα παιδιά μας, άνθρωποι οι οποίοι έγιναν τηλεαστέρες απλά και μόνο γιατί είναι γκέι. Εδώ θα μου πείτε απλά και μόνο γιατί είναι γκέι έχουν φτάσει να γίνουν και αρχηγοί κομμάτων. Εντάξει, αυτό σε πειράζει. Το αν θα γίνει τηλεαστέρας. Στο μεταξύ, τι σχέδιο είναι αυτό ο Κασελάκης. Σκαρπίνι χωρίς κάλτσα. Θα βρωμάνε τα πόδια του, ρε φίλε. Τι είναι? Δικτυωτές κάλτσες. Α, κοντές. Κοντές δικτυωτές ή κανονικές. Και πού το ξέρεις, εσύ είδες? Α, είναι η μόδα. Με κοντό καλτσάκι. Α, δεν ξυπόλυτος. Τα μαθαίνεις από τη γυναίκα σου. Μάλιστα. Γιατί εγώ τον είδα με το σκαρπίνι και λέω τώρα αυτό τι ποδαρίλα θα βρωμάει εκεί μέσα. Χωρίς κάλτσα, αδελφέ. Η ποδαρίλα, η ΛΟΑΤΚΙ είναι διαφορετική από την ποδαρίλα την κανονική, την αντρική. Κάτσε ρε φίλε, έχω απορίες. Πάρε τη γυναίκα σου να ρωτήσουμε. Αυτή τα ξέρει όλα. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα όλοι μαζί. Μαζί και ο καλός ο συνάδελφος, ο Ανδρέας ο Μουτζουρούλιας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι σταμάτα, ρε κορίτσια. Συγγνώμη, ρε Ανδρέα, κακό είναι να έχω απορίες στον αέρα, δηλαδή. Οι απορίες σου, καλημέρα πρώτα απ' όλα, είναι εύκολες. Ναι. Σκαρπίνι χειμωνιάτικα. Σκαρπίνι χειμωνιάτικα. Και δεν ξέρω, εγώ υποαίρεση, δεν το δέχομαι. Ότι, πού το ξέρει ο άλλος ότι φοράει κάλτσα. Μπορεί να είναι εξυπόλυτος. Ναι. Ποδαρίλα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Έλα, πρωί. Πάμε να ακούσουμε λίγο τα σοβαρά, λίγο. Κάνω λίγο καλαμπούρι, λίγο χιούμορ, Ανδρέα, γιατί χρειάζεται. Χρειάζεται, γιατί δεν γίνεται. Θέλω λίγο να ακούσουμε μαζί όλοι ένα για μένα βίντεο το οποίο θα έπρεπε να έχει ήδη προκαλέσει απέλαση. Αλλά αυτός ο Τζαβέντα Σλαμ, ο πρόεδρος των Πακιστανών. Έχει δώσει 1 εκατομμύριο λόγους για να τον απελάσουμε και δεν τον ακουμπάει κανένας. Και απορώ ρε εσύ, Ανδρέα, γιατί δεν τον ακουμπάνε αυτόν τον τύπο. Εύλογη πορεία. Πραγματικά έχουμε ανεβάσει και πάρα πολλά βίντεο, το έχουμε πει και την εκπομπή σου. Βέβαια. Και από το alert δεν βλέπω κάποιο. Απέλαση, έπρεπε να έχει απελαθεί. Απέλαση. Και αν θεωρείτε ότι η πρόταση για απέλαση είναι υπερβολική, θέλω πολύ προσεκτικά όλοι εσείς να αφιερώσετε 1-1,5 λεπτάκι για να ακούσετε με τα δικά σας τα αυτιά. Τι λέει αυτός ο τύπος, κρατώντας ένα τηλεβόα στο χέρι, έτσι. Στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι. Στο κέντρο της Αθήνας. Απολαύστε λοιπόν τι λέει ο πρόεδρος των Πακιστανών, το αφεντικό τέλος πάντων αυτού του, πώς τον είχαμε, τον Αφζάλ που είχα βγάλει εδώ πέρα, ο οποίος εκθιάζει το κερφά, λέει φασίστες στους αστυνομικούς, τους Έλληνες, και το Μητσοτάκι τον λέει φασίστα, αλλά αυτός από άλλο έργο. Να το ακούσουμε. Επιθέσεις. Φασιστικές επιθέσεις. Εμείς είμαστε όλοι όρθιοι. Φασίστες, έπρεπε να σας
σταματήσουν αυτά τα ρατσιστικά πράγματα. Ένα πράγμα θα πω, ευτυχώς που υπάρχει κερφά αντιρατσιστικό κίνημα, ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι νόμοι, ευτυχώς που υπάρχει ρατσιστική βία, αλλά η κυβέρνηση, η ίδια η κυβέρνηση ανοίγει πόρτες ρατσισμού και φασισμού. Η ίδια η κυβέρνηση τους λέει τους φασίστες, συνεχίστε. Δεν έχουμε ξεχάσει. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Δολοφονία του Λουμπάν Σεζάδ. Δολοφονία του Παύλο Πίσα. Πάρα πολλοί μαχαιρώματα. Πάρα πολλοί φορές όταν πηγαίναμε για να κάνουμε ένα απλημμύνηση και αστυνομία. Έκανε τόσο δύσκολο. Γι' αυτό το λόγο φασίστες 3, 4, 5 χρόνια συνεχίζανε και φτάσανε μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Τώρα, πριν 2 μήνες, πάλι οι φασίστες βγαίνουνε, ρίχνουνε αυγά, ρίχνουνε πέτρες. Αν τα ρίξουνε πετρέλαιο και τέτοια πράγματα σε αυτά τα μαγαζιά που είναι εστιατόρια, τότε το ξέρετε τι θα γίνει. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλουμε να τους αφήσουμε έτσι να κάνουνε μαγεία και να κάνουνε ρατσισμό και φασισμό και πάλι τέτοιες ρατσιστικές επιθέσεις. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε ποτέ ξανά ρατσισμό, ποτέ ξανά φασισμό. Αντρέα μου, σ' ακούω καλέ συνάδελφε, σ' ακούω. Κοίταξε Στέφανε, εδώ μιλάμε τώρα ο κύριος Ασλάμ και ο Τζάβιντ Ασλάμ υβρίζει την ελληνική αστυνομία. Κανονικά θα πρέπει αυτή τη στιγμή οι ελληνικές αρχές, αν είχαμε ένα σοβαρό κράτος, να είχαν δει αυτό το βιντεάκι, εμείς το ανεβάσαμε, το αναπαράγεις κι εσύ, δεν το είχαν καλέσει και να το πούνε τι είναι αυτά που λες. Λες την ελληνική αστυνομία ρατσιστική. Λες την ελληνική αστυνομία ότι δολοφονεί, ότι χτυπάει, οτιδήποτε άλλο, ότι ανοίγουν μετανάστες. Αυτό το αφήγημα, όπως πολύ καλά ξέρουμε, ξεκινάει από την Τουρκία, έτσι, εν συνεχεία, αυτό το αφήγημα συνεχίζεται από κάποιες ΜΚΟ στη χώρα μας και από κάποιους διασώστες εντός εισαγωγικών, έτσι, εντός πατρίδας μας, και στη συνέχεια βλέπουμε και κάποια αριστερίστικα και εθνομιλιστικά κινήματα στην Ελλάδα να μιλάνε για ρατσιστική αστυνομία. Θα έπρεπε αυτός ο άνθρωπος τουλάχιστον να έχει κληθεί σε ένα αστυνομικό τμήμα και να πει την αυτά που λες. Φέρεις αποδείξεις. Να πω κάτι σε αυτό το σημείο και ευχαριστώ και τον Γιώργο τον Δαμιανίδη που μου το θυμίζει. Ο συγκεκριμένος έχει πάρει δώσει με την ελληνική δικαιοσύνη. Ο συγκεκριμένος έχει συλληφθεί κατά το παρελθόν για διακίνηση λαθρομεταναστών. Ναι. Εντάξει. Και έχει και άλλες εμπλοκές με την. Δηλαδή υπάρχει ένταλμα από την Ιντερπόλ. Υπάρχει ένταλμα από την Ιντερπόλ, ναι. Και αυτός δρά ανεξέλεγκτα, ελεύθερα, ανενόχλητα, ανεπηρέαστα, εντός ελληνικής επικράτειας. Και μάλιστα στην καρδιά της Αθήνας. Το ένταλμα της Ιντερπόλ έχει εκδοθεί έπειτα από αίτημα των πακιστανικών αρχών, οι οποίες κατηγορούν τον Τζαβέντ Ασλάμ ότι από το 2005 είχε μεσολαβήσει επαμοιβή για τη μεταφορά λαθρομεταναστών από το Πακιστάν στην Ελλάδα. Ο τύπος είναι ποινικός. Έτσι. Και δεν είναι η πρώτη φορά, Στεφάνε, που το κάνει αυτό. Έχει κάνει πάρα πολλές πορείες. Και σκέψτε το εξής. Αυτός ο άνθρωπος, να βάλουμε τη λογική κάτω, έτσι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, όταν βγαίνει δημόσια, γιατί η σελίδα της πακιστανικής κοινότητας που εκπροσωπεί αυτός ο κύριος έχει 63.000 followers, το προφίλ του έχει 23.000 followers, έτσι μιλάμε περίπου για 80.000 κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος δεν φανατίζει κάποιους. Εννοείται. Κάποιοι που τον ακούνε. Φυσικά. Ο παδί του, είναι ο παδί του. Όταν ακούνε αυτά, τι θα κάνουν. Φυσικά. Φανατίζει. Φυσικά. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι όλοι οι άνθρωποι προφανώς που τον ακούσουν θα πάρουν, ξέρω εγώ, θα κατέβουν στους δρόμους, αλλά 5-10 να βρεθούν, τελείωσε μετά. Άρα, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δεις και αυτή τη σελίδα. Γιατί είναι υποκίνηση βίας. Αυτό είναι υποκίνηση βίας και είναι και ρατσισμός. Αυτό είναι ρατσισμός. Όταν φιλοξενείται σε μια χώρα, ζει από αυτή τη χώρα, τρώει, κινείται, κάνει πορείες, συνεργάζεται με το ΚΕΡΦΑ, με τον Ταρσία, έτσι, συμμετέχει σε όλα αυτά τα δρόμενα, γιατί να κρυφτεί, να απολογηθεί, τον αφήνουμε καθημερινώς να ευρύσει το ελληνικό κράτος και τη χώρα μας. Και επειδή παρακολουθώ και τα άλλα του βίντεο που κάνει καθημερινά, κάνει κάποια podcast, ξέρω κάποια βιντεάκια από το σπίτι του, ευρύσει και τους Έλληνες. Καθημερινά μας λέει, Στεφάνε, ότι είμαστε ρατσιστές. Τι κάνεις σε μια χώρα που είναι ρατσιστική, φίλε μου? Δεν σου αρέσει? Να φύγεις. Business κάνει. Βλέπουμε ότι κάνει να πάει καλά. Κάνει business. Business κάνει business. Έτσι. Το θέμα είναι ότι όταν υβρίζει τη χώρα, πρέπει να κληθεί, δεν πρέπει να κληθεί. Είναι κατηγορίες που έχουν απακληθεί.
Αυτό δεν είναι υποκίνηση βίας. Είναι απλό. Θα έπρεπε να έχει απελαθεί χρόνια πριν. Αλλά δυστυχώς του το επιτρέπουν να κάνει όλες αυτές τις business και να λέει όλα αυτά τα οποία θέλει και τώρα έχει... Περιμένεις όμως μια χώρα, βλέπεις τώρα έτσι. Έχουμε αυτόν τον κύριο να κάνει αυτές τις συγκεντρώσεις. Έχουμε, ξέρω εγώ, το πάμε να πηγαίνει στο αεροδρόμιο του Λευτέρου Βενιζέλου να μπαίνει μέσα. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες, δεν έγινε η αλλαγή φρουρά στη Βουλή. Έτσι. Επειδή έκανε πάλι συγκέντρωση στο πάμε. Ναι, βέβαια. Τι περιμένει αυτή τη χώρα. Πάντως, εμένα δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη αν τον βρούμε πουθενά το όνομά του μπλεγμένο σε ΜΚΟ. Τον δούμε σε κανένα διοικητικό συμβούλιο ΜΚΟ. Να παίρνει φραγκάκι από ΜΚΟ ως μεταφραστής, για παράδειγμα, που θα μπορούσε να το κάνει. Και πάει λέγοντας. Έτσι. Σκέψτε τώρα εμείς να κατεβαίνουμε με ελληνικές σημαίες να κάνουμε μια πορεία. Ειρηνική, έτσι. Ναι. Ειρηνική πορεία, στο κέντρο της Βουλής. Στο Σύνταγμα. Ναι. Κάνουμε πορεία. Θα μας είχαν συλλάβει κατευθείαν. Όχι, αν εγώ κατέβαινα να κάνω μια. Πες ότι κάνω εγώ, κατεβαίνουμε εγώ και εσύ και κάνουμε μια πορεία μαζί με άλλους 5-10.000 κόσμο. Ναι, 5-10-20 άτομα, ναι. Κατεβαίνουμε τις ελληνικές σημαίες και παίρνω εγώ το μικρόφωνο και λέω ότι δεν μ' άφησε η αστυνομία να κάνω αυτή την πορεία, άρα οι αστυνομικοί είναι φασίστες. Και αρχίζω και βγάζω ένα τέτοιο παραλήρημα. Παίρνεις εσύ το μικρόφωνο μετά και λες και ο Μητσοτάκης είναι φασίστας και τα φωνάζουμε αυτά τώρα μέσα στην καρδιά της Αθήνας. Έτσι. Πότε πιστεύεις ότι θα μας μαζέψουν? Αμέσως. Δεν μας κάνουν να κατέβουμε. Και όχι μόνο αυτό, εγώ θα σας πάω στο άλλο. Και άμα πούμε και το άλλο, άμα πούμε ότι οι Πακιστανοί είναι βιαστές, εγώ επικίνδυνοι κτλ., εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Και αυτό. Και σκέφτε ένα άλλο. Σκέφτε να πει μια πορεία, ξέρω εγώ, εντός Πακιστάν τώρα. Καλά. Για να μην το στο Πακιστάν. Σου λέω τώρα, θα πάω στο άλλο άκρο. Δεν θα ζήσεις για να το αφηγηθείς. Ναι, αλλά τώρα δεν μπορείς να βρεις την ελληνική αστυνομία. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχουν αρχές, δεν τα βλέπουν αυτά. Παρακολουθούν αυτό να πιστεύω. Θεσμικά, λοιπόν, θεσμικά δεν μπορείς να βρεις και τον Πρωθυπουργό, δεν μπορείς να βρεις την κυβέρνηση. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Θεσμικά το λέω έτσι, άλλο το. Θεσμικά, θεσμικά. Θεσμικά, ναι, δηλαδή δεν μπορείς να βρεις αυτά. Είτε τον στηρίζει και όχι, εντάξει τώρα δεν μπορείς να τον βρεις έτσι. Ή φέρνει τα στοιχεία. Όπως και να είναι πάνω. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό το κύριο έχει μια ασυλία. Έχει μια τρισυλία. Και αυτό πρέπει να σε προβληματίσει. Ναι. Τι συμβαίνει? Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ασυλία στον κύριο Ασλάμ? Ορθώ. Στο κέντρο της Αθήνας με την Ντούκα. Έχει κάνει πάρα πολλές πορείες. Βέβαια, πάρα συνέχεια. Διοργανώνει διαρκώς. Διαρκώς. Έχει διοργανώσει και πάρα πολλές πορείες κατά της Ινδίας έξω από την Ινδική Πρεσβεία. Πάρα πολλές συγκεντρώσεις. Έτσι. Ναι. Σε μια φρίκη χώρα που θέλουμε να λέμε ότι είναι και θέμα κάνουμε συμμαχία. Ναι. Και βλέπουμε αυτό το κύριο συνεχώς και με τον κύριο Κωνσταντίνο του Κερφά. Λοιπόν, να κάνουν συνεχώς πορείες και να βρίζουν την Ελλάδα. Και να μιλάει πάλι για εισβολή, για δολοφονίες των Ισραηλινών και όλα αυτά. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι τα δικά του θέματα των μουσουλμάνων. Δεν μπορεί να βρει την ελληνική αστυνομία. Ανδρέα, δηλαδή. Σε ένα άλλο θέμα, γιατί το έχεις αναδείξει κι εσύ. Προηγουμένως έβαλα τη δήλωση, την απαράδεκτη κάτι με δήλωση του δημοσιογράφου Πορτοσάλτε, ο οποίος επί της ουσίας μας είπε ότι τους έχουμε παρεξηγημένους τους γείτονες, ξεχνώντας την κατοχή στην Κύπρο, ξεχνώντας το παράνομο τουρκολιπικό, τα ίμια, το κάζους μπέλι, τις βλέψεις για τη Θράκη, όλα τα εγκλήματα τα οποία έχουν κάνει, μην πάω πιο παλιά, με γενοκτονίες του ποντιακού ελληνισμού και πάει λέγοντας, για την καταστροφή της Μύρν, τέλος πάντων, ολόκληρο ποινικό μητρό. Τα ξέχασα όλα αυτά και λέει δεν τους διαβάζουμε καλά και το πρόβλημα είναι ο εθνικισμός. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Ετοιμάζονται για παρέλαση στα κατεχόμενα στην Κύπρο μας και περνάνε αεροσκάφια από πάνω, κάνουν πρόβες στα τουρκικά F-16. Ναι, πάντα συμβαίνει αυτό τα τελευταία χρόνια. Κάνουν ψευτοπαρέλαση και πηγαίνουν και μαχητικά στις Τουρκίες. Εδώ και περίπου 10-15 χρόνια το κάνουν αυτό συνέχεια. Εμείς γιατί δεν στέλνουμε μαχητικά όταν υπάρχει η απελευθέρωση του νησιού 1η Οκτώβρη που γιορτάζεται? Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε χαλαρούς τόνους, ήπιους τόνους. Εμείς θέλουμε τον διάλογο στο Αιγαίο. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, εθνικισμός. Εμένα προβληματίζει το εξής τώρα. Έγιναν τώρα τα μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Σκιστρώνουν το έδαφος στον δρόμο για το συμβούλιο που θα γίνει η Ελλάδα της Τουρκίας και μάλλον από ό,τι διαβάζω θα γίνει στην Αθήνα, όχι στη Θεσσαλονίκη. Μικρή σημασία αυτό που θα γίνει. Α, έχουμε αλλαγή, δεν το έχω πάρει γραμμή. Ναι, έτσι φαίνεται τελικά. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία. Θα το δούμε τελικά για τις 7 Δεκεμβρίου. Ναι. Και θα πάω το εξής. Βλέπεις τώρα τι γίνεται το τελευταίο διάστημα. Βλέπεις τώρα ότι το Ισραήλ καθημερινά, η κυβέρνηση του υβρίζει την Τουρκία για όλα αυτά που κάνει η Τουρκία που προκαλεί. Στην περιοχή έτσι. Βλέπουμε ξεκάθαρη στάση της Τουρκίας και της Δημοκρατίας. Δηλαδή η Τουρκία, ξαναλέω πάλι, άλλο Παλαιστινιακός λαός, άλλο Χαμάς. Έτσι, γιατί έχει μπερδευτεί ο Έλληνας. Ναι. Λοιπόν, άλλο τα παιδάκια, άλλο Χαμάς. Ισλαμική τρομοκρατία. Θα τα ξεχωρίζουμε αυτά, έτσι. Σαφώς. Λοιπόν, βλέπουμε μια Τουρκία η οποία πραγματικά είναι ο πειρατής της περιοχής. Δεν μπορείς εσύ να συνομιλείς με μια Τουρκία τέτοια. Να πούμε τι με την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία ξέρουμε τι θα απαιτήσει. Ξέρουμε βασικά τι θέλει να κερδίσει η Τουρκία. Θα μου πεις να μην συνομιλούμε όλοι, συνομιλούμε όλοι. Οκ, okay, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή θα πρέπει εμείς να θέσουμε την ατζέντα. Να φέρουμε δηλαδή την Ερντογάν. Σκέψτε τώρα τον Ερντογάν, τι θα κάνει ο Ερντογάν.
μετά στο press conference που θα γίνει, στην έντευξη τύπου στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε, θα πει εμείς θέλουμε αυτό, αυτό και αυτό. Δεν θέλουμε άλλο, δεν θέλουμε εκείνο, δεν θέλουμε το άλλο. Λοιπόν, γιατί να συνομιλήσουμε. Και το κυριότερο, πρέπει να απαιτήσουμε την Τουρκία να σταματήσουμε τις ροές μεταναστών στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει εγώ σημαντικό αυτό. Όχι ότι είναι σημαντικά, προφανώς και είναι σημαντικά. Οι προκλήσεις, οι υπερκλήσεις, τα drones, αυτό που γίνεται στην Κύπρο. Λοιπόν, αυτές είναι προκλήσεις. Είπε τώρα για την ψευτοπαρέλαση. Θα στείλουν οι Τούρκοι μαχητικά. Έχουμε καθημερινές προκλήσεις από την Τουρκία. Δεν έχουμε να διεκδικήσουμε τι, να κάτσουμε να συζητήσουμε τι με την Τουρκία σαν τραπέζι. Δεν μπορείς να μιλάς με τον πειρατή του Αιγύπτου, της Αττικής μας Αιγύου, έτσι, να καθίσεις ένα τραπέζι. Η Τουρκία έχει ξεκάθαρους στόχους αυτή τη στιγμή. Όταν... Και εμείς δεν πρέπει να δίνουμε πατήματα. Όταν γιατί κάθεσαι... ο Ερντογάν σίγουρα, Στέφανε, θα κάνει προπαγάνδα εντός ελληνικού εδάφους. Όταν κάθεσαι και μιλάς με τον εγκληματία γείτονα, τότε νομιμοποιείς τις διεκδικήσεις του. Και το έλεγα και πριν, και μακάρι να βγω ψεύτης, είμαστε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτές τις ημέρες είναι παρασκηνιακές διεργασίες για να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν. Χωρίς να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός. Χωρίς να ερωτηθεί. Και τη στιγμή που η Τουρκία προκαλεί και στη Θράκη μας, θα το θέλει το θέμα της Θράκης του προξενείου. Γιατί μόνο η Θράκη του προξενείου είναι εσύ, Ανδρέα. Παντού. Το ράμα ποιος τον έχει βάλει και έχει κάνει όλες αυτές τις κινήσεις με μπελέρι και πάει λέγοντας. Πού πάει και κάτι. Τώρα. Είναι σίγουρα τουρκικός δάχτυλος. Βέβαια. Φυσικά είναι τουρκικός δάχτυλος. Υπάρχει μια τουρκική στρατηγική περικύκλωση αυτή τη στιγμή κατά του ελληνισμού. Ξεκινάω από τη Λιβύη. Πάμε στα κατεχόμενα. Βλέπουμε τι συμβαίνει με τη Χαμάς. Η Τουρκία έχει παίξει έναν ύπουλο ρόλο αυτή τη στιγμή στον πόλεμο κάτω. Βλέπουμε ότι συμβαίνει με τα Σκόπια. Το έχουμε ξεχάσει τα Σκόπια. Εννοείται. Και εκεί υπάρχει τουρκικό δάχτυλο. Θα έπαιρναν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και θα επιλέγουν το θέμα. Όλα αυτά είναι ψέματα, είναι ανοσίες. Βλέπουμε ότι συμβαίνει παραστευτικό. Και θα καθίσουμε σαν τραπέζι να πούμε τι. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Αλλά φοβάμαι και υποπτεύουμε ότι το θέμα πάει αλλού. Αν δώσουμε ένα πάτημα στον Ερντογάν στην πολιτική συνοδεία του που θα την ακολουθήσει, να κάνουμε μια φορά προπαγάνδα επί ελληνικού εδάφους. Και εμείς θα την ακούσουμε. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε. Ανδρέα Μουτζουλίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια εκεί στο direct του. Να είσαι καλά. Focus 103,6. Η ώρα είναι 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Θα επιστρέψουμε με πολύ δυνατά θέματα. Να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι ο καλύτερος ηλεκτρολόγος της Θεσσαλονίκης και των περιχώρων. Με συνεννόηση έρχεται και σε άλλους νομούς. Είναι ο Νάσος ο ηλεκτρολόγος, παιδιά. Αν θέλετε να. Αν έχετε οποιαδήποτε εργασία με ηλεκτρολογικά στο σπίτι σας, από κάτι απλό μέχρι κάτι πολύ πιο περίπλοκο, αν θέλετε οποιαδήποτε ηλεκτρονική εγκατάσταση, αν θέλετε να τοποθετήσετε κεραία δορυφορική επίγεια ή αν θέλετε να δημιουργήσετε έξυπνο σπίτι με όλα αυτά, κάμερες, συναγερμούς, τα πάντα όλα, αναλαμβάνει ο ηλεκτρολόγος μας, ο Νάσος, ο καλύτερος ηλεκτρολόγος, ο πιο γρήγορος ηλεκτρολόγος και εξαιρετικό παλικάρι, νέο παιδί, με εμπειρία όμως, γιατί ο μπαμπάς ηλεκτρολόγος, άρα δεύτερη γενιά ηλεκτρολόγος ο Νάσος. 6983 786550. Το ξαναλέω, σημειώστε το τηλέφωνο του ηλεκτρολόγου, παιδιά. 6983 786550. Αμεσότητα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Ό,τι θέμα έχετε γύρω από ηλεκτρολογικά, αν θέλετε να τοποθετήσετε αντιηλεκτροπληξιακά, αν δεν έχετε, για βλάβες σε θερμοσύφωνες και πάει λέγοντας, όλα αυτά αναλαμβάνει ο ηλεκτρολόγος ο Νάσος. 6983 786550. Και ανακαινήσεις, αν με ρωτάτε, και ανακαινήσεις κάνει φυσικά και σε μαγαζιά και σε οικίες ο ηλεκτρολόγος ο Νάσος. 6983 786550. Δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Ποτίτση. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με μια συνέντευξη φωτιά από τον διασώστη του ΕΚΑΒ επί 30 και πλέον χρόνια, Βάκη Βασιλόπουλο, την ώρα που η κυβέρνηση δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια Μποναμά Δωράκη για να διαφημίσουν, λέει, το ΕΚΑΒ. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Μηνυματάκια μας στέλνετε με την καλημέρα σας στο Viber 6907-483-484. Αν μπήκατε τώρα στην παρέα, χάσατε την πρώτη ώρα της εκπομπής, αλλά μην ανησυχείτε, μπορείτε να την εντοπίσετε στο YouTube. Ούτως ή άλλως ανεβαίνουν οι εκπομπές στα κανάλια του Focus FM. Ακολουθήστε τα κανάλια και ψάξτε μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ανταλλάσσουμε απόψεις, γιατί πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, είστε τα μάτια μας εκεί έξω και αυτή την ώρα τα μάτια κάποιων φίλων ακροατών μου μεταφέρουν εικόνες ασφυκτικής κυκλοφοριακού εμφράγματος
από τον περιφερειακό και από διάφορους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Τι να πω, παιδιά, περαστικά μας. Με αυτούς που μπλέξαμε και τους έχουμε επιτρέψει να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν, να αποφασίζει η Αθήνα για το τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη και να παίρνουν μια απόφαση ότι θα κάνουν, λέει, το flyover και για τα επόμενα 4-5 χρόνια, σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα, θα ταλαιπωρηθεί η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι πάμε σε μια δεκαετία εύκολα, όπου η Θεσσαλονίκη θα περάσει τα πάνδυνα. Γιατί κάποιοι θέλουν να το παίξουν αρχιτέκτονες στη Θεσσαλονίκη. Καλατράβες. Το τι θα καλατραβήξουμε εμείς, κανένα δεν νοιάζει. Κανένα δεν νοιάζει. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη, στον φίλο, στο 090, που μου στέλνει για την Κεραμέως και τον Μητσοτάκη, που δώσανε, λέει, για 3 τζαμιά στην ΚΟ και στην Ρόδο άδεια για επιχορηγήσεις για το Ισλαμικό τέμενο στην Αθήνα, για το ότι έδωσαν άδεια ανέγερσης τζαμιού στην Ξάνθη μόλις 4 μέρες πριν από την προσευχή στην Αγία Σοφιά, και τώρα, λέει, προσλαμβάνει και 120 ιεροδιδάσκαλους για να διδάξουν το Κοράνι στη Θράκη. Το σχέδιο προχωράει και το προχωρούν ακάθεκτοι. Καλημέρα και στον Πασχάλη, ο οποίος, λέει, καιρός να διεκδικήσουμε τα σύνορά μας. Όταν δεν διεκδικείς, φτάνει στο σημείο να παραχωρείς. Δυστυχώς έτσι γίνεται, αλλά ο Δημήτρης μου στέλνει ένα, λέει, σοβαρό θέμα, αλλά ξαναστείλ το, γιατί δεν φαίνεται το σοβαρό θέμα αυτό το οποίο έχεις στείλει. Γίνομαι έξαλλη, λέει η φίλη στο 927, προφανώς για αυτά τα οποία έλεγε ο Πορτοσάλτε ή για αυτά τα οποία έλεγε ο Τζαβέντα Σλάμ νωρίτερα. Δεν μπορώ να ξέρω για ποιο λόγο από τα δύο έστειλε το μήνυμα αυτό. Καλημέρα και στον Αντώνη από το Σκλήθρο της Φλόρινας που στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και στην Μπένη, ωραίο πρωτοσέλιδο μου λέει, αλλά ποιο πρωτοσέλιδο στέλνεις. Καλημέρα Άννα. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, έχουμε μαζί μας και σήμερα τον καλύτερο υδραυλικό της Θεσσαλονίκης, τον Χάρη τον Υδραυλικό. Για οποιαδήποτε εργασία χρειάζεται υδραυλικής φύσεως, αν χρειάζεστε να δημιουργήσετε κάποιο φρεάτιο για να μην πλημμυρίζετε, ή αν έχετε κάποιο πλημμυρισμένο υπόγειο και έχει πράγματα μέσα και θέλετε να τα απομακρύνετε, όλα αυτά τα αναλαμβάνει ο Χάρης ο υδραυλικός, όπως επίσης τοποθετεί και φίλτρα νερού προκειμένου να πίνετε καθαρό νεράκι, γιατί δυστυχώς το δίκτυο ίδρευσης είναι απαρχαιωμένο και σε πολλές περιπτώσεις το νερό το οποίο φτάνει στη βρύση μας δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Τηλέφωνο επικοινωνίας για το Χάρη τον υδραυλικό και αυτός 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, 6937 029 786. Το ξαναλέω, 6937 029 786. Ο Χάρης ο υδραυλικός είναι ο άνθρωπος που πρέπει να καλέσετε αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα υδραυλικής φύσεως. Και μαζί μας και σήμερα το φιλαράκι του Χάρη, ο Γιάννης ο Πεσιρίδης, ο καλύτερος μεσίτης της ελληνικής αγοράς. Αν θέλετε να ερωτήσετε, αν θέλετε να πληροφορηθείτε για όλα τα κτηματομεσητικά, αν θέλετε να αποφύγετε τις κακοτοπιές, αν θέλετε να εντοπίσετε συμφέρουσες περιπτώσεις και για αγορά αλλά και για ενοικίαση ακινήτων, ή αν θέλετε εσείς ο ίδιος να εκμεταλλευτείτε κάποιο ακίνητο το οποίο έχετε στην ιδιοκτησία σας, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Χάρη, με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Το ξαναλέω, 6940 66 70 71. Νομίζω ότι πρέπει να τον φιλοξενήσω τον Γιάννη τον Πεσιρίδη τις επόμενες ημέρες, για να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτό το κακό χαμό με τα Airbnb και πόσο επικίνδυνη είναι τελικά αυτή η φούσκα, γιατί εκτιλήσεται η υπόθεση του Airbnb σε μια φούσκα την οποία την έχουν βάλει τώρα στο μάτι οι αρχές, και μπορείτε να βρεθείτε στα καλά καθόμενα μπλεγμένοι. Οπότε είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια ενημέρωση γύρω από αυτό το ζήτημα. 6940 66 70 71. Γιάννης Πεσιρίδης, πανελλαδική κάλυψη σε όλη την χώρα. Πάμε παρακάτω. Αναστάτωση επικρατεί, λέει, στη σχολική κοινότητα 5 σχολείων στον Εύρο. Γιατί τα Εσπερινά γυμνάσια Λύκειο Οριστιάδας και Αλεξανδρούπολης και τα Ημερήσια γυμνάσια Βίσας Δικαίων και Τυχερού, σύμφωνα με την ΕΡΤ Οριστιάδας, η πρόταση της δευτεροβάθμιας έχει κοινοποιηθεί. Ποιο είναι το πρόβλημα, ρε παιδιά? Αν θέλουν να καταργήσουν το Γενικό Λύκειο Τυχερού και να μετατρέψουν το Γυμνάσιο Τυχερού σε γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις. Απόβαση Αθήνας είναι, να ξέρεις. Αυτές είναι αποφάσεις τις οποίες τις παίρνουν οι καρεκλοκένταυροι στην Αθήνα για όλη την Ελλάδα. Αυτές είναι αποφάσεις οι οποίες μπορεί μια τοπική κοινωνία να είναι απέναντι σε συντριπτικό ποσοστό, αλλά δυστυχώς
οι εξουσιαστές της Αθήνας, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στην ελίτ που απομυζεί τους Έλληνες, νομίζουν ότι έχουν δικαίωμα να παίρνουν αποφάσεις για ολόκληρη τη χώρα. Έτσι πήραν απόφαση να κάνουν flyover στη Θεσσαλονίκη και να μοιράσουν την πίτα στους ολιγάρχες. Έτσι αυτή η ίδια η ελίτ είναι αυτή η οποία αποφασίζει την ώρα που καταραίει το ΕΚΑΒ, για παράδειγμα, οι συνθήκες του ΕΚΑΒ σε επίπεδο και προσωπικού, κυρίαρχα προσωπικού, αλλά και υλικοτεχνικής υποδομής, είναι σε κάκιστο επίπεδο. Πήραν την απόφαση να κόψουν ένα κονδύλι 3 εκατομμύριων ευρώ, 2,9 για να είμαι ακριβής, 2,9 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να καλύψει ανάγκες, κάνει μετακινήσεις, παίρνουν ανθρώπους από εδώ, τους πηγαίνουν εκεί, πάνε παραπέρα, προσπαθούν να καλύψουν τρύπες, την ώρα που υπάρχουν σε περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών ασθενοφόρα, αλλά δεν υπάρχει οδηγός και πολλές φορές ζητάνε από στρατιωτικούς και φαντάρους να οδηγάνε τα ασθενοφόρα, πράγματα τα οποία είναι τραγικά για μια χώρα η οποία θέλει να λέγεται πολιτισμένη. Υπάρχουν κάποιοι καρεκλοκένταυροι, υπάρχουν κάποιοι συνδεδεμένοι με μπουρή φύ 120 με τον κρατικό κορβανά, που αποφασίζουν να δώσουν μπαχτσίσεις στα μέσα ενημέρωσης για να κάνουν, λέει, καμπάνια για το ΕΚΑΒ. Αυτό, ξέρετε, το ακούω εγώ που δεν είμαι άνθρωπος του ΕΚΑΒ, αλλά γνωρίζω ως ρεπόρτερ ότι οι συνθήκες είναι άθλιες και λέω, δεν μπορεί, αδέλφια. Πού να φανταστείτε πώς αισθάνονται οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ, οι οποίοι για δεκαετίες ολόκληρες, προσπαθούν να στηρίξουν με νύχια και με δόντια το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Κάθε φορά που πεθαίνει ένας άνθρωπος πάνω σε μια καρότσα αγροτικού, γίνονται ρεζίλοι, ρεζίλοι των σκυλιών. Το ΕΚΑΒ βρίζουμε. Κάθε φορά που περιμένουμε για ώρες για να έρθει ένα πλήρωμα ενός ασθενοφόρου, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν ελεύθερα ή η όλη διαχείριση είναι σε κάκιστη. Είναι κάκιστη διαχείριση, τέλος πάντων, για να καλυφθούν όλα τα περιστατικά. Το ΕΚΑΒ βρίζουμε. Να ακούνε τώρα ότι θα πάρουν τα κανάλια 2,9 μοίρια για να κάνουν διαφημιστική καμπάνια. Και ξέρετε, σε αυτό το διαφημιστικό σποτάκι, επειδή στην επικοινωνία έτσι λειτουργεί η επικοινωνία, θα βάλουν το καλύτερο ασθενοφόρο, θα βάλουν τα πιο καθαρά εργαλεία, θα βάλουν τους πιο όμορφους διασώστες, για να μην σας πω ότι μπορεί να κάνουν και casting, όχι μπορεί, θα γίνει casting. Και αυτοί οι οποίοι θα παίζουν τους διασώστες, δεν θα είναι διασώστες. Δεν θα είναι διασώστες, θα είναι ηθοποιοί που θα κάνουν τους διασώστες. Δεν θα είναι γιατροί, θα είναι ηθοποιοί που θα κάνουν τους γιατρούς. Και γενικότερα θα δούμε ένα πολύ ωραίο τηλεοπτικό προϊόν, το οποίο θα λέει πόσο καλό είναι το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ είναι πολύ σημαντικό. Έχουν σωθεί ζωές ηλικιωμένων, μικρών παιδιών, αθλητών. Έχουν σωθεί και σώζονται καθημερινά ζωές. Βέβαια, τώρα τελευταία τα περιστατικά τα οποία αντιμετωπίζουν, τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, είναι λίγο διαφοροποιημένα από το παρελθόν. Άμα θέλει ο καλεσμένος μας, θα μας σχολιάσει και αυτά. Πάω να δώσω την καλημέρα μου, λοιπόν, σε ένα μαχήμι του ΕΚΑΒ, σε έναν μάχημο μπαρουτοκαπνισμένο διασώστη για 34 συναπτά χρόνια, ο οποίος, ναι, μεν έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, τώρα σήμερα δεν μας μιλάει από τη Θεσσαλονίκη, γιατί, όπως σας έλεγα, τα κενά στο ΕΣΥ είναι τόσο μεγάλα, τεράστια, που ο άνθρωπος έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και πήγε στη Χίο. Είναι ο κύριος Βάκης Βασιλόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, διασώσεις του ΕΚΑΒ. Κύριε Βασιλόπουλε, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus. Καλημέρα, κύριε Βανιανίδη. Καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούγατε, δεν ξέρω αν υπερέβαλα. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, θα μου πείτε. Δεν υπερβάλλατε καθόλου. Τα προβλήματα στο ΕΚΑΒ είναι χρόνια. Απλά είναι τόσα πολλά που θα μπορούσα να πω, οπότε θα άγουγα τις ερωτήσεις από εσάς να τα βάλουμε σε ένα μπούφουλα, ναι. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλά. Και αυτό που έχω ακούσει τώρα για τη διαφημιστική καμπάνια και τα λοιπά για το ΕΚΑΒ, μας έχουν συνηθίσει κυβερνήσεις σε τέτοιου πράγματα, ναι. Ούτως ή άλλως. Αντί να χρησιμοποιήσουν κονδύλια από τον κρατικό κουρμπανά για να ενισχύσουν τις υπηρεσίες
που χρειάζονται στο κράτος. Αυτοί αρέσκονται στον να τα δίνουν στα κανάλια και να κάνουν διαφημιστικά σποτάκια. Αυτό εσάς πώς σας κάνει να αισθάνεται ως άνθρωπος ο οποίος για 34 χρόνια δίνεται μάχη καθημερινά στο ΕΚΑΒ. Εκτός από την περίοδο, να το πω και αυτό, από την περίοδο της αναστολής των υγειονομικών, όπου βρεθήκατε εκτός άμβωνος γιατί κάνατε το έγκλημα να μην εμβολιαστείτε, κύριε Βασιλάκο, έτσι. Βασιλόπουλος, ναι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Επί 34 χρόνια που είμαι μάχημος διασώστης στο ΕΚΑΒ, έχουμε μάθει να φωνάζουμε μια ζωή για την έλλειψη υλικοτεχνικού ασθενοφόρων, δηλαδή, και για την έλλειψη προσωπικού. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Το 1990 που διορίστηκα στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη είχε 1 εκατομμύριο κόσμο και χωροταξικά ήταν πολύ μικρότερη από ό,τι είναι σήμερα. Τότε επιχειρούσαν 26 με 27 ασθενοφόρα σε όλο τον ομό. Μετά από 34 χρόνια, σήμερα, με 2 εκατομμύρια κοντά στον πληθυσμό που έχει πλέον η Θεσσαλονίκη και πολύ πιο μεγάλη χωροταξικά, δεν επιχειρούν πάνω από 18 με 20 αυτοκίνητα. Λιγότερα. Λιγότερα με διπλάσιο πληθυσμό και διπλάσια χωροταξία πλέον. Κύριε Βασιλόπουλε, να το πούμε και να το υπογραμμίσουμε αυτό. Το 1990 είπατε, όταν προσληφθήκατε για πρώτη φορά στο ΕΚΑΒ, η Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν και μικρότερη χωροταξικά και πληθυσμιακά, δρούσανε σε καθημερινή βάση 26-27 ασθενοφόρα. Περίπου τόσο. Ναι. Περίπου τόσο. 26 με 27. Και σήμερα με το ζόρι επιχειρούν 18 με 20 αυτοκίνητα. Που η Θεσσαλονίκη έχει απλώσει πολύ περισσότερο από ό,τι πριν από 34 χρόνια. Ακριβώς. Που η Θεσσαλονίκη έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Απομακρυσμένες περιοχές. Και περισσότερη κίνηση. Εντάξει. Καταλάβατε. Έτσι ακριβώς. Μετά ο κόσμος με το δίκιο του φωνάζει όταν καθυστερεί το ασθενοφόρο να πάει στο συμβάν, είτε είναι τροχαίο, είτε είναι μια ανακοπή, είτε ένα κεφαλικό, είτε έστω ένα παθολογικό λιγότερης βαρύτητας, ας πούμε. Αλλά πώς να πάει, αναγκάζονται στο κέντρο να κάνουν τριάζ τα περιστατικά και να στείλει το ελεύθερο που δεν υπάρχει ελεύθερο, γιατί οι κλήσεις είναι απανωτές. Δεν κατεβαίνουμε από το ασθενοφόρο επάνω, δηλαδή με το τέλος πάμε στην επόμενη κλήση. Κατευθείαν. Και ακούμε τον κόσμο την αγανάκτηση και τα παραπονά του και είναι λογικό. Και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα ο χρόνος που είναι πολύ σημαντικός για μας να παίζει ρόλο και να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Και εγώ να πω τώρα σε αυτό το. Γιατί όλα συνδέονται. Τίποτα δεν είναι άσχετο μεταξύ τους. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους τα θέματα. Όταν έχει η Θεσσαλονίκη ένα τέτοιο πρόβλημα, και συγγνώμη που οι φίλοι που δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο δημιουργείται. Όταν η Θεσσαλονίκη λοιπόν έχει αυτό το πρόβλημα και ακόμα και τα ασθενοφόρα δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν σωστά στους δρόμους, καταλαβαίνετε πόσο θα δυσχεραίνει, πόσο θα δυσκολέψει το επάγγελμα, το λειτουργήμα των διασωστών του ΕΚΑΒ με αυτά τα κόλπα που κάνουν με τα flyover. Θα πεθαίνει κόσμος. Πείτε μου εσείς τώρα πώς να μην γλιτώσει αυτή η χώρα από τις καρότες, τα αγροτικά και οτιδήποτε άλλο με το οποίο μεταφέρει ο κόσμος ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και από ό,τι γνωρίζω τα θεσμικά μας όργανα, το Σωματείο της Θεσσαλονίκης, μαζί με τη Διεύθυνση έκανε μια συζήτηση και προς το Υπουργείο να τους επισημάνει το πρόβλημα το συγκεκριμένο και ότι θα πρέπει να βρεθούν λύσεις, να δοθούν λύσεις γιατί, και με την τροχέα της Θεσσαλονίκης, γιατί δυστυχώς θα προσπαθούμε να φτάσουμε στο νοσοκομείο και δεν θα μπορούμε. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Εύχομαι να υπάρξουν λύσεις, εύχομαι, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κύριε Βασιλόπουλε, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ. Άρα λοιπόν εσείς αυτό το οποίο θα λέγατε αυτή τη στιγμή προς τον Υπουργό, τον Χρυσοχοίδη, ποιο θα ήταν, να αφήσει κατά μέρους τα 2,9 στα κανάλια και να τα δώσει στο ΕΚΑΒ απευθείας? Με 2,9 εκατομμύρια θα μπορούσε κάλλιστα να ανανεώσει και να πάρει αυτοκίνητα για το ασθενοφόρα για όλη την Ελλάδα. Πόσα, για όλη την Ελλάδα. Για όλη την Ελλάδα, ναι. Να μοιράσει ασθενοφόρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους νομούς. 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ασθενοφόρο κοστίζει κοντά στα 80.000 ευρώ περίπου. Με 100 ανάλογα αν είναι εκείνη τη μονάδα. 100 πείτε εσείς, 100 πείτε. Βάλτε τα κάτω να δείτε πόσα αυτοκίνητα θα πάρουν. Τα οποία θα μας βοηθήσουν, γιατί πολλές φορές
ο φτώλος είναι παλιός, μπαίνουν μέσα στο συνεργείο, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, μένουν τα αυτοκίνητα έτσι, είναι επικίνδυνα τα αυτοκίνητα στην ουσία. Επικίνδυνα. Και για εμάς τους ίδιους αλλά και για τους πολίτες. Χρειάζεσαι να έχεις αξιόπιστο ασθενοφόρο για να μπορείς να κινήσεις. Συγγνώμη, γιατί κάνω τη διαίρεση στο μυαλό μου. Δεν είμαι και πολύ καλό στα μαθηματικά. Αλλά αν λέτε ότι 2,9... 3 εκατομμύρια. Έτσι, 3 εκατομμύρια. Είναι τα χρήματα τα οποία θα πέσουν στα κανάλια. Θα μπορούσε 30 αυτοκίνητα... Τι 30 ασθενοφόρα να πάρει. Να πάρει 30 ασθενοφόρα. Τι 30, δεν είναι 30. 3 εκατομμύρια δια 100.000, έτσι. 100.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ, 3 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι. 3 εκατομμύρια ευρώ. 30 αυτοκίνητα δεν είναι. 100.000 ευρώ αν έχει ένα αυτοκίνητο, 10, 30. Ναι. Θα μπορούσε να έχει πάρει 30 αυτοκίνητα δηλαδή. Ακριβώς. Θα μπορούσε να πάρει 30 αυτοκίνητα. Τι να πω. Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει και στον προϋπολογισμό για να κάνει προβλήψεις για προσωπικό. Εδώ υπάρχουν απομακρυσμένες περιοχές. Εδώ δεν έχει προσωπικό η Θεσσαλονίκη. Φανταστείτε πόσο μάλλον σε απομακρυσμένες περιοχές. Στην Καστοριά, στη Φλόρινα, στα νησιά, με αρχημίες. Οι εργαζόμενοι βάζουν πλάτη και προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει στην ουσία. Με αλχημίες προσπαθούμε να χρυσώσουμε το χάπι. Αυτό γίνεται. Αλλά δυστυχώς με πορδές αυγά δεν βάφεις. Στην Ελλάδα έτσι, αυτό το έχουμε κάνει εθνικό σπορ. Να βάφουμε αυγά με πορδές. Δυστυχώς. Έτσι. Επειδή με πιέζει ο χρόνος και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, γιατί δέχομαι και πάρα πολλά ερωτήματα από φίλους ακροατές. Και επειδή έχω μιλήσει και με άλλους συναδέλφους σας, και με τον κύριο Κοκκινάκη και με τον Παντελιό τον Νίκο και με άλλους συναδέλφους σας από το ΕΚΑΒ κατά καιρούς εδώ σε αυτή την εκπομπή. Και μου έχουν πει ότι τα. Γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε μια ευαισθησία εδώ σε αυτά τα θέματα με τους ευνίδιους θανάτους, ότι έρχεστε αντιμέτωποι με περιστατικά τα οποία έχουν άλλη συχνότητα από ό,τι στο παρελθόν. Και θυμάμαι τον συνάδελφό σας, τον κύριο Κοκκινάκη, να μου λέει και για μικρότερες ηλικίες, που πλέον, ενώ παλαιότερα περιστατικά σε μικρότερες ηλικίες φτάνανε να τα συζητάτε μεταξύ σας ως κάτι σπάνιο, τώρα πλέον έχει αποκτήσει μια ρουτίνα αυτή η ιστορία. Ισχύει αυτό το πράγμα ή έχετε μια άλλη εικόνα εσείς? Αυτό δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Σας το λέει ένας άνθρωπος που δουλεύει 34 χρόνια. Εμείς κάθε χρόνο που περνάει μπορούμε να αντιληφθούμε τις διαφορές που συμβαίνουν, που υπάρχουν. Είναι ένα γεγονός αυτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίναμε σε περιστατικά τα οποία παθαίνανε ανακοπές σε ηλικίες 35, 40, 45 χρονών ήταν ένα γεγονός το οποίο θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν σπάνιο. Δεν θα πηγαίναμε μια φορά κάθε μήνα, δίμηνο, τρίμηνο ίσως και το σχολιάζαμε κιόλας. Πλέον είναι ρουτίνα. Δεν υπάρχει περίπτωση την εβδομάδα να μην έχουμε τουλάχιστον 2, 3, 4, 5 περιστατικά τέτοια. Δεν είναι δυνατόν. Και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα περιστατικά τα οποία είναι καρδιολογικής φύσεως, φράγματα, θρομβώσεις, μνημονικές εμβολές κτλ. Και σε μικρές ηλικίες. Και σε μικρές ηλικίες, ναι. Και σε μικρές ηλικίες. Δηλαδή, τι ηλικίες, έτσι το... Μιλάμε 30, 35, 40, πάρα πολλοί αθλητές. Ναι. Άνθρωποι που ασχολούνται με σπορ έχουν τέτοια προβλήματα. Μάλιστα. Αυτό απλά είναι μια διαπίστωση όμως που μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να αποδείξουμε κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, εσείς έχετε προσπαθήσει να το πάτε λίγο παραπάνω, να πάρετε απαντήσεις. Έχετε λάβει κάποια απάντηση? Γιατί γίνεται όχι, αυτό? Όχι. Όχι. Μάλιστα. Όχι, δεν δίνω απαντήσεις σε αυτά τα πράγματα, γιατί είναι θέματα που καίνε. Ναι. Αυτά τα θέματα που καίνε πρέπει να κυνηγήσουμε και τα κυνηγάτε κι εσείς. Και άλλωστε το πληρώσατε κιόλας, επειδή ακριβώς κυνηγούσατε αυτά τα θέματα με τις αναστολές σας, που κάποιοι δείχνουν να τις ξεχνάνε. Ακόμα και αυτοί, κάποιοι από αυτούς οι οποίοι βρισκόντουσαν σε αναστολή. Δηλαδή, πραγματικά είναι κάποια πράγματα που χαρακτηρίζουν τον Έλληνα ως ραγιά, είναι και αυτές τις συμπεριφορές. Δεν μπορείς να είσαι. Πόσους μήνες ήσασταν, 15, 16 μήνες. 18 μήνες σε αναστολή. Και μετά να πηγαίνεις και να ψηφίζεις το χέρι αυτού που σου κόψε το ψωμί από το τραπέζι. Εύχομαι αυτό το πράγμα να μην το περάσει κανένας. Εννοείται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ψυχοφθόρο ήταν. Εννοείται. Και πόσα κατάλοιπα αφήνει. Εγώ δυστυχώς αυτό που φωνάζω. Πολύ γρήγορα. Είναι ότι πέρυσι τέτοιο καιρό ήσασταν σε αναστολή. Ήσασταν σε αναστολή και παλεύαμε εδώ πέρα και φωνάζαμε και δεν θα ξεχάσω ποτέ παραμονές του 2023 στην πλατεία Αριστοτέλους
που ήταν οι τελευταίες ώρες πριν να γυρίσετε στις δουλειές σας, που μαζευτήκαμε εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους και ψήνατε σουβλάκια και κοιτιόμαστε στα μάτια και δεν χρειάζονταν να μιλήσουμε. Έτσι. Δηλαδή αυτό το οποίο περάσατε εσείς, δεν το έχει... και αν δεν ήσασταν εσείς να βγείτε μπροστά, το είχαν περάσει άλλοι. Όλοι. Αλλά το έχουμε ξεχάσει. Και ακόμα και ο χώρος αυτός ο οποίος εκφραζόταν ως ένα σημείο, ως μια γροθιά, πολύ διασπάστηκε. Γιατί μπήκανε στη μέση συμφέροντα. Τι να πω, τέλος πάντων, δεν θέλω να γίνω κακός. Τα έχω πει κι άλλες φορές. Εμείς πάντως δεν ξεχνάμε τον κόσμο που μας στήριξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί ήταν δίπλα μας, όπως και το ραδιοφωνό σας, όπως και εσένα τον ίδιο προσωπικά. Απλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι. Και σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω και από αυτό το βήμα. Κύριε Βασιλόπουλε, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Να είστε καλά. Βεβαίως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Focus 103,6. 1990, αδέλφια, ακούτε! 1990, η Θεσσαλονίκη με 26-27 ασθενοφόρα. 26-27 ασθενοφόρα το 1990. 2023, η Θεσσαλονίκη με πολύ περισσότερο κόσμο, πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο απλωμένη, 18 με 20. Ασθενοφόρα. Και με flyover. Θα μας τεντώσουν τα νεύρα, να ξέρετε. Θα μας τεντώσουν τα νεύρα. Δεν φεύγει κανείς. Με το που επιστρέφω, έχω έναν πολύ δυνατό θεσσαλονικιό δημοσιογράφο μαζί μου εδώ, τον αγαπημένο συνάδελφο τον Περικλήτο Στέλλα. Ας συζητήσουμε και για τα flyover και για τα ΕΚΑΒ. Ξέρει ο άνθρωπος πολλά, γιατί δεν παρακολουθεί και αυτός. Είναι χρόνια στο δημοσιογραφικό κουρμπέτι και γνωρίζει πολλά. Οπότε πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, 9 και 33 πρώτα λεπτά, και επιστρέφουμε εδώ στον Focus FM 103,6 για τη συνέχεια της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6, Στέφανο Δαμιανίδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, μηνυματάκια στο Viber, παιδιά. 6907-483-484, 6907-483-484. Εδώ η Χριστίνα λέει, και το χειρότερο λέει, το Παπα-Νικολάου δεν κάνει χειρουργία, δηλαδή το παιδί μου έχει κομμένους χιαστούς και δεν του κάνουν χειρουργείο. Δεν έχουν χειρουργία ψυχρά, όπως το ονομάζουν, δεν ξέρω τι σημαίνει, μάλιστα. Έχεις λεφτά, πας ιδιωτικό, δεν έχεις, 31 χρονών λέει, έχει συνέπειες, πλήρωνε ασφάλεια. Χριστίνα μου, ή εγώ δεν το διαβάζω καλά, ή εσύ μου το έχεις γράψει λίγο περίεργα το μήνυμά σου. Και δεν το καταλαβαίνω. Θα το ξαναδιαβάσω λίγο μετά με ησυχία και περισσότερη προσοχή για να το καταλάβω. Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είμαστε. 553. Πηγαίνει ο μικρός μου στο ειδικό σχολείο στην Πορταριά, εδώ στη Χαλκιδική, και του δώσαν αυτό το ποίημα για τον Κεμάλ. Στην επέτειο, λέει. Του το δώσανε, έχει δύο μέρες. Δείτε το, σας παρακαλώ πολύ. Αναφέρετε το, ο Μάκης. Του δώσανε ποίημα για τον Κεμάλ. Συγγνώμη. Σε ελληνικό σχολείο. Θα το διαβάσω. Α, το καληνύχτα Κεμάλ είναι αυτό. Ναι, ναι. Θα το διαβάσω και θα επανέλθω, να ξέρεις. Θα το διαβάσω και θα επανέλθω. Κάτσε να το στείλω στον εαυτό μου λιγάκι αυτό. Θα το στείλω στον εαυτό μου. Λοιπόν, εντάξει, το κρατάω, το έχω στείλει σε μένα, θα το διαβάσω και θα επανέλθω με ησυχία. Flyover και γελάς, μας κοροϊδεύουν. Έχουμε καινούριο ανέκδοτο, παιδιά. Είχαμε το ανέκδοτο του μετρό, τώρα θα έχουμε το καινούριο ανέκδοτο του flyover. Και θα μείνουμε σε αυτό το θέμα. Γιάννη, μην μας κοροϊδεύεις, αδελφέ. Εσύ μπορεί να μείνεις από Θεσσαλονίκη, αλλά ξέρεις τι νεύρα έχουν οι Θεσσαλονίκοι στις τελευταίες ημέρες για αυτή την ιστορία. Αλλά δυστυχώς τι κάνουμε. Και το θέμα είναι λίγο πιο σοβαρό, αν το αναλύσουμε. Δεν είναι μόνο αυτό το οποίο είπε πριν από λίγη ώρα ο διασώστης, ο κύριος Βασιλόπουλος, ότι θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα ακόμα και στην κυκλοφορία των ασθενοφόρων. Δεν είναι μόνο αυτό. Αύριο μεθαύριο θα σου πούνε, δεν μπορείς, παιδιά, δεν μπορείτε να κατεβαίνετε όλοι στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο. Να κατεβαίνετε μονάζιγα. Και επειδή θα έχουμε βιώσει την ταλαιπωρία,
θα πούμε ναι, να μην κατεβαίνουμε. Μετά θα σου πούνε και τα μονά ή και τα ζυγά από μόνα τους είναι πάρα πολλά. Μήπως να την κάνουμε τη Θεσσαλονίκη μια πόλη 15 λεπτών να είμαστε όλα καλά. Ε, τι να τον κάνεις το flyover 15 λεπτά. Στα 15 λεπτά θα τα έχεις όλα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις παρακάτω. Αλλά αυτά είναι λίγο μακροπρόθεσμα. Στα άμεσα προβλήματα, κάντε το εικόνα πώς θα είμαστε το καλοκαίρι που θα θέλει η Θεσσαλονίκη να πάει Χαλκιδική. Με αυτό το περιφερειακό. Είστε εγκληματίες ρε. Είστε εγκληματίες. Τι είναι? Ποιο δεν μπορεί να πάει? Στη Χαλκιδική δεν μπορεί να πάει. Ε, δεν μπορεί να πάει. Χάρηκα πολύ δεν μπορεί να πάει. Αλλά κάντε εικόνα. Θα κατεβαίνουμε κάτω και θα πλακωνόμαστε στο ξύλο. Και αυτό το οποίο είπα χτες και το εννοώ. Θα γίνει καμία στραβή. Θα παίζει τίποτα. Εδώ πλακώθηκαν στο ξύλο ρε τα χουλιγκάνια. Πλακώθηκαν στο ξύλο στη Βούλγαρη μπροστά. Στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από τα Ανατολικά. Θα γίνει καμία μποτήλια στον περιφερειακό λόγω κανένας αγώνα. Και θα βγούνε, θα δώσουν ραντεβού θανάτου στον περιφερειακό. Θα το δούμε και αυτό. Μακάρι να βγω ψεύτης. Αλλά δυστυχώς αυτές είναι οι συνέπειες όταν για τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα για όλη την Ελλάδα και όλη την επαρχία παίρνει απόφαση η Αθήνα. Ένας καλεκλοκένταυρος, σαπιοκυλιάς, ο οποίος αποφασίζει για το τι θα γίνει σε μια πόλη την οποία ούτε την έχει περπατήσει, ούτε την έχει οδηγήσει, ούτε ξέρει τι πάει να πει Θεσσαλονίκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος όμως ξέρει τι πάει να πει Θεσσαλονίκη και ξέρει τι πάει να πει και σύστημα. Είναι ο καλός ο συνάδελφος ο Περικλής ο Στέλλας, ο οποίος με τιμά με την παρουσία του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Περικλή Στέλλα, καλημέρα, καλώς ήρθες στο Focus. Στέφανε μου, καλημέρα, να σου ζητήσω κάτι, σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Επειδή με βρίσκεις στο μετρό, είμαι τώρα Αγία Σοφίας, θα κατέβω Βενιζέλου. Μπορείς να με πάρεις σε λίγο, σε παρακαλώ. Είχες αποθυμένο να το πεις, έτσι, είμαι στο μετρό. Καλημέρα, Περικλή. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα. Εντάξει, κάνουμε καλαμπούρι, αλλά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, ρε φίλε. Πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω πώς την ακούσες εσύ αυτή την ιστορία, ως δημοσιογράφος, ως Θεσσαλονικιός δημοσιογράφος, ως ένας άνθρωπος ενεργός πολίτης. Πώς την ακούσες αυτή την ιστορία του flyover στη Θεσσαλονίκη? Στέφανε μου, κυρίες και κύριοι, αν βάλουμε, πώς λέμε, το οπαδικό συνέστημα στην άκρη, το πολιτικό στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή ας βάλουμε στην άκρη. Ποιος είναι η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής, αποδεικνύεται περιτράνως για ακόμη μια φορά ότι η πολιτική ηγεσία του τόπου στο σύνολό της, δηλαδή και κυβέρνηση και αντιπολίτευση, όλα αυτά τα χρόνια, είτε πράσινη, είτε κόκκινη, είτε μπλε είναι, δεν δίνουν δεκάρα για τον πολίτη. Δεν δίνουν δεκάρα για τον κόσμο. Όταν έχεις αποφασίσει να κάνεις ένα τέτοιο σημαντικό πράγματι έργο, φροντίζεις και τις υποδομές, αλλά φροντίζεις κυρίως και για την διευκόλυνση των πολιτών. Ενώ χωρίς flyover, όλοι γνωρίζουν όσοι κινούνται στον περιφερειακό, ότι υπάρχουν στιγμές που παθαίνεις έμφραγμα. Ναι, μπλοκάρι. Και πολλοί έχουν μιλήσει στο παρελθόν για τον περιφερειακό. Είναι ίσως η μοναδική χώρα που δεν έχει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ούτε ένα σημείο, δηλαδή σε περίπτωση ενός ατυχήματος, που συμβαίνουν πάρα πολλά, να βάλουν το αυτοκίνητο λίγο δεξιά. Όχι, δεν υπάρχει πουθενά. Κανένα σημείο, σε όλο τον περιφερειακό. Ό,τι και να γίνει λοιπόν, το παραμικρό μπλοκάρει ο περιφερειακός. Φανταστείτε τώρα, όταν τα ρεύματα από 4, 3, 2 θα γίνουν ακόμα και ένα. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι οι πολιτικοί δεν δίνουν δεκάρα για τον πολίτη. Δεκάρα. Δεν είναι δυνατόν να δέχεται ο Θεσσαλονικιός στην προκειμένη περίπτωση ότι θα πάρουμε, λέει, μέτρα και θα βγουν τροχονόμοι στους δρόμους για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο καθένας που θέλει να πάει στη δουλειά του. Όταν εγώ, Στέφανέ μου, που από το 1979 που ξεκίνησα τη δημοσιογραφία δουλεύω στο κέντρο της πόλης, δεν θυμάμαι ούτε μία μέρα. Το μόνο που θυμάμαι και γίνομαι έξαλλος είναι ότι κατά καιρούς υπάρχουν τροχονόμοι οι οποίοι στο ένα χέρι έχουν τον καφέ και στο άλλο το κινητό τηλέφωνο. Γίνεται χαμός στη Τζιμισκή, γιατί δεν υπήρχε άλλη κεντρική οδό στην πόλη. 18 χρόνια Εγνατία έχει ρημάξει, ναι, με το μετρό.
Καταστράφηκαν οικογένειες, επιχειρηματίες, διαλύθηκε η πόλη, κανείς δεν έδωσε δεκάρα. Η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχουμε 20 χρόνια και πλέον χωρίς μετρό. Ξεκίνησε το 2006, εγκαινιάστηκε. Όμως η ευθύνη δική μας, η δική μου, η δική σου, είναι μεγάλη. Βέβαια. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στη Βουλή και γίνονται πρωθυπουργοί και κυβερνήσεις από μόνοι τους. Δηλαδή δεν ανοίγουν την πόρτα και μπαίνουν στη Βουλή και λένε ότι από σήμερα είμαι πρωθυπουργός. Ο ελληνικός λαός τους ψηφίζει. Εμείς δηλαδή. Θα έπρεπε, πιστεύεις, αυτή τη στιγμή, άντε, αυτοί που είναι στην ελίτ της Αθήνας και παίρνουν τις αποφάσεις, δεν ενδιαφέρονται για τους Θεσσαλονίκης. Οι άνθρωποι οι οποίοι εκλέγονται και το κάνουν υπερκομματικά, έτσι. Υπερκομματικά. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή βγάζει καμία τριανταριά, μην πω και παραπάνω, βουλευτές από όλα τα κόμματα. Α και Β Θεσσαλονίκης. Όλοι αυτοί. Δεν συμφωνώ με αυτό που λες, ότι η ελίτ της Αθήνας. Τα τελευταία 25 χρόνια, αν δούμε την πολιτική ιστορία του τόπου, το 80% των μελών των εκάστοτε κυβερνήσεων είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το ξεχνάμε αυτό. Αλλά είναι αυτό που λέμε και στον αθλητισμό, ότι φεύγεις από εδώ και γίνεσαι γεννήτσαρος. Αυτό. Όταν φεύγεις από εδώ, δηλαδή ψηφίστε με, και όταν πηγαίνεις στην Αθήνα και γίνεσαι κυβέρνηση, τίποτα. Ξεχνάς τα πάντα. Μαύρη πέτρα. Και δεν δίνεις δεκάρα για τη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, γενικότερα για την περιφέρεια. Όλες οι πόλεις της. Η Θράκη ξεχασμένη. Ανατολική Μακεδονία ξεχασμένη. Δυτική Μακεδονία ξεχασμένη. Ήπειρος ξεχασμένη. Δηλαδή, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Φεύγεις, πας κέντρο και τελείωσε. Αλωτριώνεσαι. Υπάρχει μια δήλωση, νομίζω, του αγαπημένου μου φίλου του Σπύρου του Βούγια, που είναι και συγκοινωνιολόγος. Ναι. Ότι το πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ. Το άκουσα για πρώτη φορά εν έτη 2023. Το σύνολο των πολιτικών, υποψηφίων, δημάρχων, περιφερειαρχών είναι ότι εμείς θα κάνουμε τα πάντα και σαφώς και υπάρχει λύση. Αν πας παραέξω στο εξωτερικό, οι λύσεις είναι πάρα πολλές. Δεν θα μιλήσω για το Σικάγο που το μετρό είναι πάνω από το δρόμο και δεν επηρεάζονται ούτε κτίρια ούτε τίποτα, που και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Δεν μιλάω για ελαφρύ μετρό. Δεν μιλάω για υποθαλάσσιες που πληρώσαμε, επιτρέψτε μελέτες. Μου τη λέξη, Στέφανε μου, κυρίες και κύριοι, Νταβατζηλί και 80 εκατομμύρια, ναι. Πόσα πληρώσαμε και δεν άνοιξε μύτη. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, αλλά δεν δίνει δεκάρα κανένας. Κανένας. Και... Όμως δίνουμε τεράστια δημοσιότητα στον ερχομό της Μόνικα Μπελούτσι, βέβαια. Που την πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, στα ακριβά εστιατόρια, υποκλίνονται όλοι, φωτογράφοι, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, πρώην, νυν και ούτω καθεξής. Διακομή. Ή να δώσουμε, ξέρω εγώ, αν θυμάμαι καλά, 12 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η περιφέρεια, αν κάνω λάθος διορθώστε με παρακαλώ, δεν είμαι απόλυτος, αυτό αμυδρά θυμάμαι, για να γίνει, για να γίνουν τα γυρίσματα μιας ταινίας του Hollywood πριν από 1-1,5 ναι, χρόνο. Ναι, είχαμε δώσει πολλά λεφτά, δεν θυμάμαι αν ήταν 12, γιατί έχω κάτι σαν 40 έχω στο κεφάλι μου. Ναι, αλλά ο Τζιτζικώστας όμως πήρε 65%. Ναι. Με αυτά τα 12 εκατομμύρια, όπως είπε ο άνθρωπος ο οποίος τον άκουε και πονούσε η ψυχούλα μου προηγουμένως, με 3 εκατομμύρια, όπως είπες και εσύ, θα πέραμε 30 ασθενοφόρα. Είναι δυνατόν το 90 να έχουμε 25 και το 2023 να έχουμε 17 ασθενοφόρα και να δίνουμε 3 εκατομμύρια στις τηλεοράσεις. Αλλά έτσι δεν έγινε και με τα εμβόλια. Έτσι έγινε με τα εμβόλια. Δεν χρηματοδοτήθηκαν όλα τα κανάλια. Και να πω το εξής απλό. Όταν η τηλεόραση του Δαμιανίδη παίρνει από το κράτος επιχορήγηση 2 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει προπαγάνδα τα εμβόλια, υπάρχει περίπτωση ποτέ να ασκήσει ποτέ. Κριτική σε αυτόν που του δίνει τα 2 εκατομμύρια? Ποτέ. Απλό το πράγμα. Είναι αυτό που μου έλεγε ο μέγας δάσκαλός μας, ο κορυφαίος όλων των εποχών, Γιάννης Διακογιάννης. Μην δεχθείς ποτέ, παιδί μου, ομάδα, επειδή ήμουν στο αθλητικό ρεπορτάζ, να σου πληρώσει τα έξοδα για ταξίδι. Ναι. Σε κάνει γιατί δικό... με το παραμικρό θα λέει, καλά μιλάς εσύ που σου πλήρωσα το ταξίδι και ήρθες μαζί μου. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό, έτσι. Δημιουργείς σχέση πελατειακή. Αλλά στο διατάφτα. Έρχεται η κυβέρνηση Τσίπρα και γενιάζει ένα μετρό που δεν υπήρχαν οι σειρμοί μέσα. Η μισή Ελλάδα τους αποθεώνει και άλλη μισή τους βρίζει. Στο διατάφτα, δηλαδή ο Έλληνας πολίτης δεν βλέπετε ότι σας κοροϊδεύουν. Έρχεται η επόμενη κυβέρνηση, λέει, σε 8 μήνες. Οι 8 μήνες έγιναν τώρα, άκουσα τον επίσης καλό μου φίλο τον Νίκο Νταχιάου, στο δεύτερο εξάμηνο του 24. Ναι. Και πάει λέγοντας. Δεν έχουν λεφτά, λέει. Είναι ντροπή.
ξέρεις τι... Αλλά επανέρχομαι στο αρχικό. Γίνομαι έξαλλος και θυμώνω, όπως φαντάζομαι θυμώνει και ο κάθε Έλληνας ψηφοφόρος, είτε είναι νεοδημοκράτης, είτε του Πασόκ, είτε του ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν δίνουν δεκάρα για μας. Αν πας στο εξωτερικό, υπάρχει κράτος που προστατεύει τον πολίτη. Εδώ δεν δίνουν δεκάρα, δεν τους νοιάζει ρε φίλε. Προχθές... Είναι φοβερό, είναι εξωφρενικό. Δεν είναι να πεις ότι αυτό θα γίνει για ένα μήνα. 18 χρόνια η Εγνατία διαλύθηκε. Και δεν αναρωτήθηκα νοιάζει... ποτέ πόσες οικογένειες, πόσες επιχειρηματίες, πόσα μαγαζιά έκλεισαν, διαλύθηκε η πόλη. Με μια κεντρική οδό της Ζυμισχή, όπου ακόμα και σήμερα, αν πας καθημερινή, θα δεις να ξεφορτώνουν. Δηλαδή, στη Ζυμισχή είναι στη δεξιά λωρίδα για τα λεωφορεία. Ναι. Βλέπεις να παρκάρουν στην αριστερή λωρίδα να παρκάρουν διπλοσιρά. Να ξεφορτώσουν είτε σε ζαχαροπλαστεία είτε σε μαγαζιά, δεν υπάρχει τροχέα, δεν υπάρχει κανένας. Και έχω ζήσει και προσωπικά καταστάσεις, διπλοπαρκαρισμένος, έχει γίνει δηλαδή μία λωρίδα η Τσιμισκή, έχει φρακάρει, έχει μπλοκάρει η πόλη, έχει πνιγεί και του λες ρε φίλε, σε παρακαλώ, τι κάνεις, και γυρίζει να σε δείρει κιόλας. Ναι, ναι, δυστυχώς, είναι παράνοια. Και παράνοια. Αυτό τώρα θα είναι για ένα μήνα οι τροχονόμοι. Και μετά γεια σας. Και μετά γεια σας, ναι. Ναι. Το θέμα είναι, Περικλή Στέλλα και φίλες και φίλοι, ότι σε αυτό που λες δεν ενδιαφέρονται από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο σημαντικά. Δεν ενδιαφέρονται σε κανένα σημείο της καθημερινότητας του πολίτη. Προχθές έκανα το ρεπορτάζ σε μια πεζογέφυρα, σε μια από τις πολλές πεζογέφυρες που περνάνε πάνω από τον περιφερειακό, στο Κορδελιό, κατασκευής 1993, Περικλή Στέλλα. Ναι. Η γέφυρα δεν έχει συντηρηθεί έκτοτε. Έχει σαπίσει, έχουν εξοκολλήσει οι οξυγονοκολλήσεις εκεί πέρα και κινδυνεύει ο κόσμος ο οποίος περνάει καθημερινά πάνω από τον περιφερειακό. Δηλαδή, τι περιμένουμε, να ανοίξει η γέφυρα και να πέσει ένας άνθρωπος κάτω και να τον κάνουν κοιμάτα διερχόμενα αυτοκίνητα. Και δεν επειδή το δημοσιοποίησα. Το πιο απλό, επιτρέψέ μου να πω. Έγινε πορεία διαμαρτυρίας, δεν έγινε για το flyover. Ναι, έγινε. Σε πόσα κανάλια το είδες? Τίποτα του λέγανε. Και πόσοι άνθρωποι πήγανε, θα σου πω εγώ. Ακριβώς. Και πόσοι πήγανε. Ακριβώς. Να αναφέρω και ένα άλλο παράδειγμα. Ναι. Περιφερειακός ή αν θέλετε Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Στο ύψος του Μεδιτεράνιαν Κόσμος. Ναι. Προσωπικά έχω δει πριν από 1,5 χρόνο να γίνεται ένα τεράστιο τμήμα των τριών λωρίδων της μιας πλευράς στη μεσαία λωρίδα επειδή είχε γεμίσει λακκούβες και ήταν επικίνδυνη να γίνεται νέα επίστρωση ασφάλτου. Πριν από 3 χρόνια έχει γίνει το ίδιο. Πριν από 5 χρόνια έχει γίνει το ίδιο σε άλλο τμήμα. Και αναρωτιέσαι, εσείς, δεν ξέρω αν είναι περιφέρεια, αν είναι δήμος, δεν ξέρω ποιος είναι. Αναθέτεις σε έναν εργολάβο, σε μια εταιρεία, να σου μπαλώσει, να το πω έτσι, αυτό το κομμάτι. Και μέσα σε 1,5 χρόνο ξαναγίνεται λακκούβες. Τι υλικά χρησιμοποιείς ρε άνθρωπε? Δηλαδή τι, απλά μόνο να πάρεις τη μίζα, την προμήθεια, να κάνεις, να κορυδέψεις τον κόσμο γιατί παρουσιάζεται το πρόβλημα, ένα χρόνο αμέσως μετά. Και γίνεται σε όλους τους δρόμους. Και όχι μόνο τη υλικά. Σε όλους τους δρόμους. Και όχι μόνο τη υλικά. Δηλαδή αν σε ένα σημείο πρέπει το βάση κατασκευής, πρέπει να βάλεις, ξέρω εγώ, 5 εκατοστά άσφαλτο. Και ναι. Εσύ βάζεις ένα, είναι λογικό ότι θα την πετάξει. Ακριβώς. Αλλά ποιος αυτό το ελέγχει όμως, αυτό? Γίνεται χρόνια. Βέβαια γίνεται. Χρόνια γίνεται αυτό. Πείτε μου εσείς ένα κεντρικό δρόμο στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς το λέω, δεν θα πρέπει να το λέμε αυτό, αλλά έτσι είναι. Οι δρόμοι οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί το 70 και ακόμα αντέχουν είναι δρόμοι που κατασκεύασε η Χούντα. Πραγματικά. Ακριβώς. Δηλαδή. Πραγματικά. Ναι, το κοροϊδεύουμε αυτό. Το κοροϊδεύουμε, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Δηλαδή οι επαρχιακοί δρόμοι οι οποίοι δεν τους στρώνουν γιατί ξέρω εγώ δεν τους στρώνουν είναι του 70 και ακόμα κρατάνε. Εντάξει, είμαστε άξιοι της μοίρας μας πραγματικά. Φταίμε εμείς, όπως το είπες, έτσι ξεκίνησες. Έχουμε τεράστια ευθύνη οι πολίτες. Μα το 41% δεν το πήρε μόνος του. Τεράστια ευθύνη. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Την προηγούμενη φορά που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγε μόνος του. Δεν άνοιξε την πόρτα Τσίπρας και είπε από σήμερα είμαι πρωθυπουργός. Το ψήφισε ο ελληνικός λαός. Ναι. Περικλή Στέλλα, μία ακόμα ερώτηση άσχετη με το θέμα το οποίο συζητάμε, απλά και μόνο επειδή παρακολουθείς και εσύ
αθλητικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια, άλλωστε το έχει υπηρετήσει. Είχαμε μια εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με την δολοφονία του Μιχάλη, του φιλάθλου της ΑΕΚ. Και τελικά φαίνεται ότι εμπλέκεται Έλληνας οπαδός, έτσι. Βρέθηκε DNA πάνω στο μαχαίρι. Και εδώ οι απόψεις δίστανται. Άντε λένε ότι δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια αυτή η πληροφορία. Ναι. Άλλοι λένε ότι είναι οπαδός άλλης ομάδας. Και τότε θυμάμαι εγώ ότι από το ρεπορτάζ των συναδέλφων ότι του συντρόφευαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οπαδοί του Παναθηναϊκού, ναι, τους οπαδούς δηλαδή που πήγαν τους Κροάτες στην Νέα Φιλαδέλφεια. Ναι. Αλλά όπως έχουμε πει και παλαιότερα, Στέφανε, όταν συμβαίνει κάτι, μετά από 3-4 μέρες συμβαίνει ένα άλλο γεγονός και το ξεχνάμε. Mm. Αυτό τώρα θα διαιωνίζεται. Μαρτυρίες, αποκαλύψεις, επί της ουσίας δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Εδώ βγήκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Κροατίας και κατηγόρησε την Ελλάδα και λέει τα παιδιά μας τα βάλατε στη φυλακή και είναι αθώα και τέτοια. Αυτό δεν έλεγε. Αυτό έλεγε. Και δεν βγήκε ένας Έλληνας πρωθυπουργός, ένας Έλληνας πολιτικός να πει τι λες ρε παλικάρι μου. Ήρθαν τα παλικάρια σου από την Κροατία και κάναν γύρισμα διάν την Αθήνα και βγάζεις γλώσσα και από πάνω. Ναι. Αλλά το φιλοξενήσαμε στην Ελλάδα όμως. Μήπως έχουμε εξελίξεις σε άλλα γεγονότα που έγιναν. Συμβαίνει ένα επόμενο γεγονός και αμέσως το ξεχνάμε. Έχεις δει σε κανένα δελτίο ειδήσεων τι έχει γίνει τώρα η Θεσσαλία που έσβησε από το χάρτη? Εγώ χθες έβγαλα θέμα. Έχεις δει κανένα ρεπορτάζ για την Ουκρανία? Όχι. Τώρα. Όχι. Εγώ προχθές έκανα θέμα για την Ουκρανία, χθες έκανα θέμα για τη Θεσσαλία, αλλά τα κάνουμε εμείς εδώ. Τα κεντρικά κανάλια τίποτα. Μούγκα σε στρούγκα. Ξεχάστηκε η Θεσσαλία. Ακριβώς. Στη Θεσσαλία τι να πούνε, ότι έχουν περάσει 2 μήνες και δεν τους έχουν δώσει μία αποζημίωση στους ανθρώπους και ζουν με δανεικά. Έχουμε μιλήσει και. Πώς το λένε, ιδιωτικά και οβδηρέκον να το πω, ξέρεις τις απόψεις μου, ξέρεις την απογοήτευσή μου και αυτός είναι και ο λόγος που μιλάω μόνο σε σένα. Ναι. Και με τιμάς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ με τιμάς. Εγώ χαίρομαι να σε ακούω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Περικλή μου. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Focus 103,6. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Στέφανε, καλημέρα, λέει ο Άγγελος από το Βαθύλακο. Έχει μία ουρά από έξοδο Ιωνίας προς Δυτικά, ως έξοδο Περιφερειακό δεν κινείται τίποτα. Πάρα πολύ ωραία! Να τους χαιρόμαστε! Είναι αυτό που λέμε, παιδιά. Συγγνώμη που αυτές τις μέρες λίγο εστιάζω σε αυτό το ζήτημα της Θεσσαλονίκης, αλλά ξέρετε κάτι. Όλο αυτό δείχνει ότι δεν τους νοιάζουμε. Δεν τους νοιάζουμε. Δεν τους νοιάζουμε. Και ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη μαρμίτα. Το λέω αυτό και πάω διάλειμμα. Και αύριο θα το συζητήσω αναλυτικά γιατί είναι καινούριο. Είναι επί του πιεστηρίου η είδηση που θα σας πω τώρα. 42,4 εκατομμύρια ευρώ. Τι είναι αυτό το ποσό? 42,4 εκατομμύρια ευρώ. Τι είναι αυτό το ποσό? Είναι η ταρίφα της Ελλάδας. Είναι η ταρίφα που έδωσαν οι νταβατζίδες στην Τροτέζα Ελλάδα. Ταρίφα. Τόσα ζητήσαμε. 42, τόσα πήραμε, δεν ζητήσαμε. 42,4 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί. Γιατί. Για τη διαχείριση του λάθρομεταναστευτικού. Για να τα φάνει ΜΚΟ. Για να γεμίσουν στόματα. Να εξαγοραστούν συνειδήσεις. 42,4 δις. Μας έδωσε η Ευρώπη. Αυτή είναι η ταρίφα μας. Και θα γίνει η Ελλάδα για ακόμα μια φορά. Μπάτε σκύλι, αλέστε. Το έχουμε. Διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Δεν φεύγει κανείς.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Μαζί μας τα πρότυπα κέντρα διαμεσολάβησης ΜΕΣΕ. Αν θέλετε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας, αν θέλετε να επωφεληθείτε από τις γνώσεις που έχουν οι άνθρωποι γύρω από τα θέματα του εξοδικαστικού μηχανισμού και της διαμεσολάβησης και να καταφέρετε κούρεμα της οφειλής σας αλλά και ρύθμιση με πολλές δόσεις προς εφορίες και προς εφορίες και προς τράπεζες, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους της ΜΕΣΕ. Είτε διαδικτυακά είτε τηλεφωνικά. Διαδικτυακά τους εντοπίζετε στο www.mese.gr, MEE-CE, 4 γράμματα, MEE-CE.gr, και τηλεφωνικά από όλη την Ελλάδα, εάν έχετε, αν είστε αντιμέτωπος ή αντιμέτωποι με διαταγές πληρωμής, με κατασχέσεις, με εξώσεις, εάν θέλετε να πετύχετε το κούρεμα, τη ρύθμιση και να προστατέψετε ουσιαστικά την περιουσία σας, τότε οι καλύτεροι που θα επικοινωνήσετε μαζί τους είναι οι άνθρωποι των πρότυπων κέντρων διαμεσολάβησης ΜΕΣΕ, τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-050-251. 231-0-050-251. Χιλιάδες Έλληνες όλη την Ελλάδα έχουν εμπιστευτεί τα πρότυπα κέντρα διαμεσολάβησης ΜΕΣΕ και έχουν καταφέρει να προστατέψουν τις περιουσίες τους, να τα βάλουν όλα σε μία σειρά. Άνθρωποι οι οποίοι δεν περίμεναν ότι υπήρχε περίπτωση να καταφέρουν να έχουν μια βιώσιμη λύση για τις οφειλές τους, κατάφεραν με τη βοήθεια της ΜΕΣΕ, των πρότυπων κέντρων διαμεσολάβησης, μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού και της διαμεσολάβησης, να καταφέρουν να προστατέψουν τις περιουσίες τους και να βάλουν σε μια σειρά τις ζωές τους. 2-31-0-050-251. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας σχετικά με την αποκάλυψη της σημερινή του Focus FM, ότι η Θεσσαλονίκη το 1990 είχε 26-27 ασθενοφόρα αναβάρδια και το 2023 έχει 18-20 ασθενοφόρα αναβάρδια, λιγότερα δηλαδή από ότι το 1990, όταν η Θεσσαλονίκη ήταν σαφώς πληθυσμιακά μικρότερη, όταν η Θεσσαλονίκη ήταν σαφώς σαφέστατα μικρότερη σε όγκο, σε μέγεθος, έτσι, όχι τόσο απλωμένη όσο είναι σήμερα, εν έτη 2023, όπου η βάρδια των ασθενοφόρων είναι 18 με 20 αυτοκίνητα. Το αντιλαμβάνεστε, το έγκλημα. Ψάχνεις ένα ασθενοφόρο, έρχεται αφού έχεις πεθάνει. Ψάχνεις ένα ασθενοφόρο και επειδή δεν έρχεται, φορτώνεις τον άνθρωπο που έχει ανάγκη σε ένα αγροτικό, σε μια καρότσα, σε ένα αυτοκίνητο, για να τον πας στο νοσοκομείο. Και πώς θα τον πας στο νοσοκομείο τώρα με το flyover? Ούτε τα ασθενοφόρα δεν θα μπορούν να περνάνε με το flyover. Ο απόλυτος παραλογισμός. Αλλά φταίμε κι εμείς. Φταίμε γιατί τους εμπιστευόμαστε και ενδεχομένως να φταίμε γιατί, ενώ υπάρχουν λύσεις, επιλέγουμε να παίρνουμε φόρα και να κοπανάμε το κεφάλι μας πάνω στον τοίχο. Μία από τις λύσεις, ό,τι έχει να κάνει, ό,τι μπορούμε να κάνει ο καθένας, βέβαια το κάνουμε. Και εκμεταλλευόμενοι κιόλας εδώ πέρα τις προσφορές του Focus FM, μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και να έχουμε και ένα ασθενοφόρο στη δύσκολη, ιδιωτικό, και να μην χρειάζεται να περιμένουμε να μην φτάσει ποτέ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αν και θα έπρεπε το ΕΚΑΒ να φτάνει παντού και θα έπρεπε να έχει τη στήριξη της πολιτείας, δεν την έχει όμως, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Και με την κάρτα Yes If Club, να ξέρετε, μεταξύ άλλων, έχετε και πρόσβαση όταν χρειάζεται, όποτε χρειάζεται, σε ασθενοφόρο ιδιωτικό. Τα λέω καλά, Ανδρέα Μαϊμάρη? Πολύ καλά τα λες, Στέφανε Δαμιανίδη. Άκουγα από νωρίς την εκπομπή σου το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει. Και εδώ πέρα έρχεται και κόσμος που λέει, γιατί να πάρω την κάρτα υγείας του ΕΦΛΑ? Γιατί δεν σου προσφέρει τίποτα, μα τίποτα, για 3-800 ασφαλιστικές φορές που πληρώνεις για συντάξιμα και υγεία, το δημόσιο. Ναι. Όποιος μπορεί να μ' αντικρούσει, είμαι στη διάθεσή του. Τα προβλήματα καθημερινά. Τα ασθενοφόρα, όπως είπες, δεν υπάρχουν. Εδώ έρχεται η κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ και δίνει λύση. Μας ακούνε από παντού. Η δύναμη του ραδιοφώνου και μέσω του ίντερνετ είναι πολύ μεγάλη. Από παντού που μας ακούν, η κάλυψη είναι πανελλαδική. Τώρα θα χρειαστώ ασθενοφόρο. Θα το έχω ιδιωτικά. Τηλεφωνώντας το 2313-253-333, δεν θα πληρώσω 100 και 150 ευρώ που είναι ιδιωτική συμμετοχή σε ασθενοφόρο, γιατί θα το έχω δωρεάν με την κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ, ανά πάσα στιγμή και όσες φορές μου συμβεί. Θα τύχει επίγον περιστατικό. Δεν θα πάω σε νοσοκομείο να περιμένω στην ουρά με όλο αυτό που συμβαίνει. Και οι ΜΚΟ είναι πρώτες και εμείς οι Έλληνες δεύτεροι.
και τη χάνουμε 6 και 7 ώρες τα επίγοντα. Θα πάω στην κλινική αξιοπρεπέστατα, εντελώς δωρεάν, όπως το ακούτε. Ούτε ευρώ συμμετοχή στο επίγον περιστατικό, δηλαδή δεν απλώς 50 και 60 ευρώ επίσκεψη. Θα έχω ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Το πολύ σημαντικό, με την κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ και το ΑΜΚΑ, τα διαγνωστικά και τα συνεργαζόμενα, το ΕΦΚΛΑΠ διασφαλίζει ότι και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ τη χρηματοδοτούμε εμείς, δεν την πληρώνεις. Δωρεάν. Μάλιστα. Είτε πρόκειται για αιματολογικές, για απεικονιστικές, για οτιδήποτε και αν χρειαστεί ένα μέλος μας, και σε θέματα επεμβάσεων έκπτωση 50%. Σημαντικό. Υπάρχει λόγος να κάνω το καλύτερο δώρο, μια που έρχονται και γιορτές, σε δικούς μου ανθρώπους που αγαπώ, γιατί ενώ η κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ, Στέφανε, έχει 100 ευρώ για όλο το χρόνο να έχω αυτά τα προνόμια, 50 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα, 23 13, 253, 333, 5 άτομα στην οικογένεια που θα πλήρωναν 500 ευρώ, 150 ευρώ για 14 μήνες και τα 5 άτομα, οι 50 πρώτοι που καλούν τώρα, 23 13, 253, 333, γιατί σε υγεία με αξιοπρέπεια έχουν δικαίωμα όλοι. Δεν είναι προνόμιο λίγων, είναι δικαίωμα όλων και εμείς αυτό το διασφαλίζουμε. Τα πάντα όλα και οι 5, έτσι. Τα πάντα όλα. Και οι 5. Τα πάντα όλα. Για 14 μήνες, 150 ευρώ, οι γραμμές είναι ανοιχτές από τώρα. Και αν θέλεις κάτι, είμαι στη διάθεσή σου. Τίποτα. Βάζεις και, και τον καθαρισμό δοντιών μέσα, έτσι. Θα δώσουμε και τον καθαρισμό δοντιών δωρεάν. Ωραία. Και τις θεματολογικές. Και επισκέψεις σε γιατρούς στις κλινικές δωρεάν. Απλά θέλω να, να το αφήσεις ανοιχτό μέχρι το τέλος εκπομπής. Αν πάρουν περισσότερα από 50, να... ακόμα περισσότεροι. Θα τους εξυπηρετήσουμε. Ωραία. Εντάξει. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα. 23 13 253 33 33. Η κάρτα υγείας ΕΦΚΛΑΠ και σήμερα μαζί μας. Καλημέρα. Λοιπόν, στην Αθήνα λέει θα γίνει εν τέλει συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Μάλιστα. Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να γίνει αυτή η συνάντηση όταν κάθε μέρα διεκδικούν. Δεν έχουν πάρει πίσω ούτε το Κάζους Μπέλι, δεν έχουν πάρει πίσω ούτε έχουν κάνει βήμα πίσω για την κατεχόμενη Κύπρο, δεν έχουν πάρει πίσω το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο, εξακολουθούν να εργαλειοποιούν το πιόνι τους στον ράμα στην Κολομβία των Βαλκανίων που λέγεται η Αλβανία. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη συμπεριφορά τους ότι έχει να κάνει με τις παραβιάσεις του Αιγαίου. Διεκδικούν πλέον και την βραχονισίδα στη Ζουράφα. Δεν μας αφήνουν να κάνουμε έρευνες για υδρογονάνθρακες. Οπότε εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο λόγος που θα συναντηθεί ο Ερντογάν με τον Μητσοτάκη. Έτσι, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Προφανώς υπάρχουν διεργασίες, αυτό που σας έλεγα το πρωί, μάλλον το καταλαβαίνω. Υπάρχουν διεργασίες, συνεννόηση μεταξύ τους, θα πάμε σε αποστρατικοποίηση, εμείς θα πάμε και αυτοί θα μείνουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους για τη γαλάζια πατρίδα. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας συναντάει τον πρόεδρο της Τουρκίας, όταν ο πρόεδρος της Τουρκίας, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, γυρίζει και μιλάει για Μαβί Βατάν, γαλάζια πατρίδα. Γυρίζει και λέει ότι η Θεσσαλονίκη είναι Οθωμανική επαρχία. Αλλά τι να μου πεις, σε τι διαφέρει αυτό το οποίο είπε ο Ερντογάν προχθές με αυτό το οποίο είπε ο Μητσοτάκης πριν από λίγο καιρό, όταν είπε ότι μετατρέψαμε την Ελλάδα από μια Οθωμανική επαρχία σε μια σύγχρονη δημοκρατία, τέλος πάντων. Ήτανε Οθωμανική επαρχία η Ελλάδα? Η Ελλάδα? Θα μου επιτρέψετε να πω ότι για αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε αυτόν τον τόπο, τα 400 χρόνια σκλαβιάς δεν έχουν περάσει ποτέ. Εξακολουθούν να είναι σκλάβοι. 600 μετράνε και συνεχίζει. Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε εμείς όλοι αν θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να είμαστε σκλάβοι ή αν θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά το πράγμα. Και να τους πούμε δεν τον θέλουμε, είναι ανεπιθύμητος. Είναι ανεπιθύμητος στην Ελλάδα ο Ερντογάν. Είτε είναι να πάει στη Θεσσαλονίκη, είτε να πάει στην Αθήνα, είτε να πάει στην Κομωτινή και πάει λέγοντας. Αλλά ποιος θα τολμήσει να του βάλει χέρι κατά της Κομωτινής? Εκεί κάνει σόου. Όπως σόου θα κάνει και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Όπου και να πάει σόου θα κάνει, γιατί το επιτρέπουμε εμείς. Μα βιβατάν, ουστ. Έξω, δρόμο. Να μην το πω αλλιώς. Κύπρος, έξω, δεν πατάς το πόδι σου. Τουρκολιβικό σύμφωνο. Δρόμο. Παίζεις μπάλα με τους Σκοπιανούς, παίζεις μπάλα με τους Αλβανούς. Δεν σε θέλω. Γλυκοκοιτάς τη Θράκη μας. Απαιτείς αποστρατικοποίηση των νησιών. Δρόμο. Αλλά εντάξει, εμείς είμαστε οι ακραίοι.
Είμαστε οι εθνικιστές. Έτσι, τα έχουμε μπερδέψει όλα. Και έχουμε τον Πορτοσάλτε να βγαίνει και να μας λέει ότι τους διαβάζουμε λάθος. Ψυχούλες είναι, παιδιά. Οι άνθρωποι δεν έχουν ποινικό μητρό. Οι άνθρωποι δεν ευθύνονται για τις γενοκτονίες των ποντίων, για παράδειγμα. Ούτε κατέσφαξαν τους Αρμένιους. Ούτε κατέσφαξαν τους Έλληνες της Σμύρνης. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό και είναι και πολύ σοβαρός ο καλεσμένος ο οποίος έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα δώσω την καλημέρα μου στον νομικό, τον κύριο Γιάννη Ζωγράφο. Κύριε Ζωγράφη, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο... Καλή σας ημέρα, κύριε Δαμονίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εγώ για την άμεση ανταπόκριση. Συχνά έχουμε κάνει συζητήσεις εδώ στον Focus FM γύρω από όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται περιορισμού των μετρητών. Το ψηφιακό ευρώ, ναι, η ψηφιακή εποχή. Και εγώ θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχουν αποφάσεις σε δήμους, σε κολυμβητήρια, δημοτικά, ότι δεν μπορείτε να πληρώνετε με μετρητά, μόνο με πλαστικό χρήμα, μόνο διαδικτυακές συναλλαγές. Όλες αυτές, ναι, το ακούμε και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Όλη αυτή η προσπάθεια περιορισμού της χρήσης των μετρητών από συνταγματικής άποψης είναι συμβατή με το Σύνταγμα ή είναι αντισυνταγματική, κύριε Ζωγράφη? Κοιτάξτε, μία απάντηση κάθετη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει. Θα σας εξηγήσω τον λόγο. Ναι. Μπορούμε να πούμε όμως επιγραμματικά ότι είναι οριακά συνταγματική. Mm-hmm. Τι εννοώ? Στην πράξη, το Σύνταγμα δεν απαγορεύει τις συναλλαγές με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι. Ξέρετε επίσης ότι το ζήτημα του υποτιθέμενου ψηφιακού νομίσματος, το οποίο θα έρθει, για το CBDC το οποίο μιλάμε, ουσιαστικά έχει νομοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον η Ελλάδα αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος της ΟΝΕ νωρίτερα, mm-hmm, με υπερνομοθετική διάταξη, με βάση το Σύνταγμα του άρθρου 28 είναι, ουσιαστικά έχει εισέλθει σε αυτό το πλαίσιο της νομοθεσίας της υπερσυνταγματικής, στην οποία δεν μπορεί να έχει λόγο. Το εάν θα μπορούσε να έχει λόγο με μια πρόβλεψη του Συντάγματος είναι άλλη συζήτηση, mm-hmm, η οποία δεν έγινε όταν έπρεπε να γίνει. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν το θέσουμε στο εσωτερικό πλαίσιο, η πληρωμή με οποιοδήποτε μέσο είναι συμβατή με αυτό που λέμε τώρα Σύνταγμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ο καθένας το δικαίωμα να εισέρχεται στο πυρήνα της προσωπικότητας του άλλου, περιορίζοντας, εκεί είναι το συνταγματικό ζήτημα, περιορίζοντας την ελευθερία του. Γιατί όταν κάποιος υποχρεώνεται να πληρώσει με ένα συγκεκριμένο μέσο, είναι δεδομένο ότι αυτό το μέσο ελέγχεται πλήρως από εκείνον ο οποίος δέχεται την καταβολή. Έτσι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Βέβαια, καταλαβαίνω. Αυτό λοιπόν στην πράξη, όταν επεκταθεί με το ψηφιακό νόμισμα, θα έχουμε μπει στο καθεστώς του απολύτου ελέγχου σε όλα τα επίπεδα, όχι πλέον από τον ιδιώτη, ο οποίος είναι ο αντισυμβαλόμενος, αλλά από τον μεγάλο αδελφό, δηλαδή το κράτος. Ο οποίος θα έχει τα δεδομένα μας όλα, έτσι, και θα τα χειρίζεται. Ακριβώς. Αυτό να θυμίσω ότι τώρα ήδη που μιλάμε εφαρμόζεται στο μεγαλύτερο πλαίσιο παγκοσμίως στην Κίνα. Και δεν είναι τυχαίο που η Κίνα πρωτοστατεί και σε αυτό το τομέα και δεν είναι τυχαίο που εδώ οι ηγετίσκοι της θεραπενίδας Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν κατά γράμμα τους κομμουνιστές της Κίνας. Και το θέμα είναι ευρύτερο, έτσι. Δεν είναι μόνο η χρήση των μετρητών και η παρακολούθηση ουσιαστικά του που κινούμαστε, πώς πηγαίνουμε, τι πρόσβαση θα έχουμε στο να αγοράσουμε κάποια προϊόντα και ποια προϊόντα δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε για κάποιους λόγους που κάποιος άλλος αποφασίζει για εμάς. Αυτό είναι μια γενικότερη ατζέντα της παγκοσμιοποίησης που ουσιαστικά θέλει όλα όσα μας ένωναν ως έθνος να αποσυντίθεται και να γίνουμε μια κοινωνία η οποία θα έχουμε ένα κοινό νόμισμα, μια παγκόσμια διακυβέρνηση, μια παγκόσμια θρησκεία. Όλα αυτά πακέτο πάνε, κύριε Ζωγράφε, από την Ελλάδα. Ακριβώς. Και μάλιστα ξέρετε ότι επειδή υπάρχουν διάφορες χώρες που κάνουν πλέον αυτό το πείραμα σε σχέση με το ψηφιακό νόμισμα, το οποίο σε μερικά χρόνια θέλουν να είναι παγκόσμιο, προσπαθούν σε πειραματικό στάδιο να διασυνδέσουν τώρα και τα διάφορα νομίσματα μεταξύ τους. Ναι. Γιατί αυτά, ξέρετε, ουσιαστικά θα παράγονται, θα κυκλοφορούν από τις κεντρικές τράπεζες, ναι, των χωρών. Ναι. Αυτές τώρα οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούν έστω πιλωτικά να διασυνδεθούν μεταξύ τους,
ώστε τότε να μιλάμε για πραγματικά ένα παγκόσμιο νόμισμα. Πάντως υπάρχουν κοινωνίες, υπάρχουν χώρες οι οποίες αντιδρούν. Προχθές έβγαλε έναν συνάδελφο δημοσιογράφο από την Ελβετία, ο οποίος μου είπε ότι η Ελβετία ετοιμάζεται να γίνει δημοψήφισμα, γιατί υπάρχουν ενστάσεις, συγκεντρώθηκαν υπογραφές, πάνω από 100.000 υπογραφές, 150.000 συγκεντρώθηκαν, εκεί στις 100.000 έχεις τη δυνατότητα να πας για δημοψήφισμα. Αντιδρούν για την κατάργηση των μετρητών. Και εμείς εδώ στη χώρα μας έχουμε τη δυνατότητα να διενεργήσουμε δημοψήφισμα, αλλά πρέπει να πάρει την έγκριση της Προέδρου της Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, σωστά. Αλλά ξέρετε ότι καμιά φορά το βρίσκεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Τι εννοώ? Η χώρα που ξέρετε περισσότερο πλέον είναι πιο επιφυλακτική σε αυτό το, και μιλάμε για μεγάλη χώρα, που είναι πιο επιφυλακτική σε αυτή την πιλωτική εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ, ξέρετε ποια είναι? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για δικούς τους λόγους, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουν πιστεί. Να ακούτε? Ναι, σας ακούω προσεκτικά. Δεν έχουν πιστεί ότι αυτό θα είναι προς το συμφέρον της αμερικανικής οικονομίας, η οποία, όπως ξέρετε, παραπέει. Έτσι κι αλλιώς παραπέει. Mm-hmm. Το ψηφιακό νόμισμα είναι μια προσπάθεια των κεντρικών τραπεζών να πάρουν στα χέρια τους τα κρυπτονομίσματα, τα οποία φαίνεται να κυριαρχούν και τα οποία όμως βασίζονται στην ιδιωτική οικονομία. Mm-hmm. Άρα τι θέλει να κάνει το παγκόσμιο σύστημα? Θέλει ό,τι χρήμα, ό,τι πόρος κυκλοφορεί ιδιωτικά να είναι υπό την αιγίδα, υπό τον απόλυτο έλεγχο στην ουσία της κρατικής οικονομίας. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε από την πίσω πόρτα για ένα ακρεφνές κομμουνιστικό σύστημα. Κατάλαβα. Ναι. Άρα γι' αυτό λέτε από εκεί που δεν το περιμένουμε. Δηλαδή μπορεί να βρούμε σύμμαχο σε αυτή την ιστορία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακριβώς. Πάντως όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε. Καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλείεται. Αν και η Γερμανία έχει, οι πολίτες της Γερμανίας και αυτοί αντιδρούν σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση. Πολίτες, ναι, όχι επίσημα όμως τα κράτη. Επίσημα τα κράτη, όχι. Και βέβαια το πιο, ας το πούμε, υποταγμένο από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα, είναι και συμβολικά, γιατί ξέρετε, η πρώτη συνάντηση για το πιλωτικό σχέδιο του ψηφιακού ευρώ έγινε πριν από δύο εβδομάδες, νομίζω, στην Αθήνα. Ναι, είχε γίνει εδώ πέρα. Εμείς είμαστε η χώρα ιδανική για πειράματα. Το έχουμε αποδείξει και στην περίπτωση των πάσων του εμβολιασμού και στα εμβόλια, μην σας πω. Και γενικότερα ακριβώς. Τα έχουμε αποδείξει αυτά, ότι είμαστε πάντα πρόθυμοι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε όλο αυτό? Μπορούμε να αντιδράσουμε ως πολίτες κάπως? Η αντίδραση του καθενός ξεχωριστά μπορεί να είναι άμεση και είναι η εξής. Να μην δεχόμαστε να συναλλασσόμαστε με αυτά τα λεγόμενα ψηφιακά πορτοφόλια. Ξέρετε, όλες οι τράπεζες τώρα εν είδη συνήθειας προς τον κόσμο έχουν περάσει, και οι ιδιωτικοί οργανισμοί πέρα από τις τράπεζες, την δυνατότητα να πληρώνεις μέσω του κινητού. Ένα ψηφιακό πορτοφόλι το λένε. Ναι. Και μάλιστα άκουσα ότι και μία τράπεζα εφήβρε και το ψηφιακό χαρτζιλίκι. Το ακούσατε? Δηλαδή μπορεί κάποιος, λέει, μέσα σε ανήλικους 12 έως 15, αν το άκουσα καλά, να στέλνει ψηφιακά χαρτζιλίκι, το οποίο μόνο ψηφιακά θα μπορεί να συναλλάσσεται ο ανήλικος μέσω του κινητού του για τις καθημερινές του μικροσυναλλαγές. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο εθισμός του κόσμου στην δυνατότητα της συναλλαγής μέσω κινητού τηλεφώνου. Στους, γιατί όλα θα περάσουν στο κινητό τηλέφωνο. Αυτό θα είναι και ο απόλυτος έλεγχος. Επομένως, η πρώτη αντίδραση σε ατομικό επίπεδο είναι προφανώς η ενίσχυση των μετρητών. Μάλιστα. Στους ήδη εθισμένους νέους, τους δίνουν ένα ακόμα λόγο να εθιστούν ακόμα περισσότερο με το κινητό τους, έτσι? Ακριβώς, γιατί είναι οι νέοι καταναλωτές, είναι οι καταναλωτές της επόμενης δεκαετίας. Και αν αυτοί οι καταναλωτές της επόμενης δεκαετίας μάθουν ότι δεν υπάρχει φυσικό χρήμα, αλλά όλα γίνονται από το κινητό, θα είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθούν σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους. Και να ξέρουμε ότι σε όλο αυτό το γαϊτανάκι θα μπουν μέσα όλες οι μεγάλες πλατφόρμες, και θα δούμε και το Viber να μπαίνει. Ήδη υπάρχουν κάποια τέτοιου είδους πορτοφόλια ψηφιακά και στο Viber και σε όλες τις πλατφόρμες αυτές, και προκειμένου να μας το κάνουν πιο εύκολο, αλλά επί της ουσίας δεν είναι εύκολο, είναι φυλακή, είναι ψηφιακή φυλακή. Αυτό το οποίο πρέπει. Ασφαλώς. Ναι, ασφαλώς. Και το μία λύση είναι στα μετρητά, ναι, αλλά εδώ πέρα ούτε ATM δεν θα βρίσκουμε σε λίγο, κύριε Ζωγράφη. Και τα ATM περιορίζονται.
και τα, δεν μιλάμε πλέον για τους ταμείες της τράπεζας που είναι είδος πως εξαφάνισε. Δηλαδή πλέον οι συναλλαγές της τράπεζας, όπως σας έχετε δει, γίνονται σε συγκεκριμένα ωράρια, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, δεν ξέρω πώς είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω αυτό είναι σχέδιο το οποίο ισχύει σε όλες τις πόλεις. Πανελλαδικό είναι βέβαια, συγκεκριμένα ωράρια βέβαια, ναι. Ναι, σε συγκεκριμένα ωράρια και για συγκεκριμένες εργασίες. Αυτοί θα καταργηθούν πλήρως και θα γίνεται σε πρώτη φάση και μέσω το ATM για τους μεγαλύτερους, αλλά μετά θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Είναι αυτό που θέλουν οι τράπεζες προκειμένου να περιορίσουν το υποτιθέμενο κόστος, το οποίο όμως ούτως ή άλλως το έχουν και το μετακυλίουν στους πολίτες. Γιατί ναι, ακόμα και όταν καταργήθηκαν οι συναλλαγές με μετρητά μέσω των τραπεζών, επιβάλλουν το ίδιο τέλος, το ίδιο κόστος και στις ψηφιακές συναλλαγές. Φυσικά. Γιατί και είναι η απόλυτη απάτη. Και αν κάτσουμε να σκεφτούμε πόσο κερδίζουν από αυτό το 0,30, 0,40, 0,50 που χρεώνουν σε κάποιες πολλές συναλλαγές που έχουμε μέσω e-banking, τότε καταλαβαίνουμε τον πακτολό χρημάτων που βγάζουν οι τράπεζες. Από αυτό και μόνο, έτσι, από αυτά τα τέλη και μόνο. Και άκοπα και ανέξοδα. Έτσι, και χωρίς κανένα κόστος. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αντίσταση όσο μπορούμε και όσο γίνεται στην ψηφιοποίηση της καθημερινότητας. Και βεβαίως ευαισθητοποίηση σαν και αυτή που κάνετε εσείς. Είσαστε από τους ελάχιστους, ελπίζω να σας ακολουθήσουν και άλλοι συναδελφοί σας, οι οποίοι σητίζονται, γνωρίζουμε από πού σητίζονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας κόψουν λίγο το πολύ φαΐ και ας κοιτάξουν και λιγάκι το μέλλον των παιδιών τους, αν μη τι άλλο. Το χέρι που σε πληρώνει το δαγκώνεις. Εδώ είναι το πρόβλημα. Έτσι. Εδώ είναι το πρόβλημα. Να είστε καλά κύριε Ζωγράφη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Focus FM 103,6% ελληνικός. 10 και 30 μαζί μας και σήμερα είναι οι ασφάλειες κάλυψης με την υπογραφή της Στέλλας Καρασαβαΐδου. Παιδιά, ασφαλιζόμαστε στις ασφάλειες κάλυψης. Γιατί? Γιατί η Στέλλα Καρασαβαΐδου είναι Focus. Ένα του κρατούμενου. Δεύτερο. Γιατί? Γιατί η Στέλλα Καρασαβαΐδου και οι ασφάλειες κάλυψης συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να σας εξασφαλίσουν το φθηνότερο ασφαλιστικό πρόγραμμα το οποίο έχετε ανάγκη για να καλύψετε είτε το αυτοκίνητό σας, είτε το σπίτι σας, είτε σας τον ίδιο, είτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ασφάλειες κάλυψης με την υπογραφή της Στέλλας Καρασαβαΐδου, 33 χρόνια και πλέον στο χώρο των ασφαλίσεων. Τα έχει δει όλα, τα έχει κάνει όλα, ξέρει πώς να σας βοηθήσει να αποφύγετε τις κακοτοπιές και όταν παραστεί η ανάγκη είναι εκεί η ίδια και οι συνεργάτες της. Και όχι σας βάζει να μιλάτε με ρομποτάκια, πάτα το 1, πάτα το 2, πάτα το 3, σε περίπτωση ετώνα, σε περίπτωση το άλλο. Μιλάμε για πλήρης ασφαλιστικά, πλήρη ασφαλιστικά προγράμματα, πλήρης ασφαλιστικές καλύψεις, στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση των ασφαλιών κάλυψης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-402-862. Ξαναλέω, για όλη την Ελλάδα. 2310-402-862 και 6943 για 24ωρο τηλέφωνο επικοινωνίας 470-490. 6943-470-490. Ασφάλειες κάλυψης και σήμερα μαζί μας. Συμφωνώ μαζί σου, Νικόλαε. Καλημέρα, αδελφέ μου. Λες Ορθοδοξία ή θάνατος. Η Παναγιά μαζί σου. Η Παναγιά με όλους μας. Ορθοδοξία ή θάνατος. Απλά τα πράγματα. Δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας. Δεν γουστάρουμε τον Ερντογάν. Δεν θέλουμε να πατήσει το πόδι του εδώ. Και σας ρωτάω. Και είναι το ερώτημα το οποίο θέτω, αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτό. Τι πρέπει να πούμε στον Ερντογάν? Τι πρέπει να πει ο Μητσοτάκης στον Ερντογάν? Έλα, κάτσε να τα συζητήσουμε. Και αν πρέπει να διεκδικήσει η Ελλάδα, τι πρέπει να διεκδικήσουμε από τον Ερντογάν? Τι πρέπει να διεκδικήσουμε από τον Ερντογάν? Εγώ έχω πει τι πρέπει να διεκδικήσουμε. Άμα θέλετε να τοποθετηθείτε κι εσείς. Εκτός αν θέλετε να συζητήσουμε για αυτά τα οποία συζητάνε τα πρωινάδικα, για τον Κασελάκη, για το ΣΥΡΙΖΑ, για το τι είπε μία, λέει, πρώην παίχτρια ενός reality για την παιολυχία και πάει λέγοντας. Αν θέλετε να πιάσουμε τόσο σημαντικά θέματα. Διάλειμμα, το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφω με ανοιχτά τηλέφωνα, ανοιχτές την επικοινωνία μας και στο Viber και γενικότερα με ανοιχτές αγκάλες να σας υποδεχτώ, να συζητήσουμε, να συνδιαλλαγούμε. Να μαλώσουμε άμα θέλετε. Μαλώνεις? Μαλώνεις ρε? Αν μαλώνεις να μου πεις. Εγώ μαλώνω. Άμα θέλετε μαλώνουμε. Πάμε διάλειμμα. Έρχομαι σε λίγο, δεν φεύγει κανείς.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στέφανο Δαμιανίδη στο μικρόφωνο. Focus 8-11 εκπομπή. Έχουμε περάσει σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να πιστεύω ότι είπαμε και σήμερα πολλά και είπαμε και δώσαμε τροφή για σκέψη. Ανοίγω τα τηλέφωνα 231-0-500-676-231-0-500-677. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Διεκδικούμε, λέει, μία. Τι διεκδικούμε? Προσοχή, διαδίδουμε. Αυτό το 17 Νοεμβρίου κρατάμε τα παιδιά σπίτι, σώζουμε από μπολσεβίκους, καθηγητές, δασκάλους, αριστερούς κτλ. Ναι. Τι διεκδικούμε εμείς? Διεκδικούμε όλη τη Μεσόγειο. Μάλιστα. Η Ελλάδα διεκδικεί όλη τη Μεσόγειο. Ποιος το διεκδικεί δεν ξέρω. Ποιος το διεκδικεί δεν ξέρω, φίλε. 090. Ο Κώστας λέει καλημέρα. Αυτό που πρέπει να πούμε στον Ερντογάν είναι το εξής. Go back, Mr. Ερντογάν. Ποιος το πει? Ποιος το πει, ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης θα βγει και θα πει go back, Mr. Ερντογάν. Όπως είπε και ο άλλος, go back, Madam Merkel. Και είδαμε πόσο back πήγε. Πιο βαθιά δεν μπορούσε να πάει. Οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν δεν κάνουμε διάλογο με τον Σατανά. Καμία συζήτηση λοιπόν με τον Ερντογάν, λέει ο Γιώργος. Ο Βασίλης λέει καλημέρα, Στέφανε. My business cyber protection. Τώρα μόλις μου το έβγαλε το διαφημιστικό ευρώ η τράπεζα. Η Ευρωτράπεζα. Η Ευρωτράπεζα. Α, η Ευρωτράπεζα. Τώρα μου έβγαλε διαφημιστικό η Ευρωτράπεζα. My business cyber protection. Εντάξει, από διαφημίσεις θα πάμε καλά. Καλημέρα στην Έφη. Ο Αντώνης, πάπαλα η εθνική, λέει η σκάλα σωροπού. Μας άφησε χρόνους, αιωνία τη μνήμη. Να είμαστε καλά, να τη θυμόμαστε. Τώρα πού θα εξυπηρετούνται οι δημότες? Στη Μόσχα, αδελφές μου, στη Μόσχα φωνάζει ο φίλος ο Αντώνης. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι από τους 24-11 η τράπεζα της Εθνικής στον Οροπό μεταφέρεται πλέον, οπότε μπορείτε να εξυπηρετήσετε, λέει, από το κατάστημα σχηματαρίου Τανάγρα Συνόης. Σας ευχαριστούμε, απλά τα πράγματα. Λουκέτο η τράπεζα, Λουκέτο, όλα ψηφιακά, παιδιά. Εδώ η Ιουλία, Στέφανε καλημέρα, λες ότι ο λαός δεν ξεσηκώνεται για να αλλάξουν όλα αυτά. Αν σου πω ότι εδώ στα Τρίκαλα που έχουμε τόσο κόσμο που υποφέρει από τις πλημμύρες, αντί να βοηθήσουμε τους διώχνουμε, έχουμε σπίτια σε εργατικές κατοικίες που δεν μένει κανείς και θα φέρουν τους ανθρώπους τους, αλλά εδώ η γειτονιά δεν τους θέλει γιατί, λέει, δεν θα πληρώνουν τα κοινόχρηστα. Κατάλαβε, Στέφανο, ο Έλληνας δεν θέλει τον Έλληνα. Ντρέπομαι. Α, έχετε εκεί πέρα χώρο και δεν τους δέχονται γιατί, λέει, δεν θα πληρώνουν τα κοινόχρηστα. Τώρα κατάλαβα. Ντρέπομαι για αυτό που σου λέω, ντρέπομαι. Τι να σου πω, εσύ, Ιουλία. Πάμε στα τηλέφωνα, Ελλάδα, καλημέρα. Μέρα. Καλημέρα σας. Εγώ ήθελα να πω κάτι λίγο για την πόλη μας. Παρακαλώ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τους έχετε δει τους ποδηλατόδρομους που υπάρχουν, έτσι? Εσείς τι λέτε? Ιδίως εκεί στη Λεωφόρο Στρατού, δεν ξέρω αν έχετε δει. Υπέροχος. Ναι. Στη Λεωφόρο Νίκης. Υπέροχος. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο πιο επικίνδυνος ποδηλατόδρομος που υπάρχει. Τι να πω, στον κόσμο. Αν σου βρω τώρα το πρώτο live που έχω κάνει την πρώτη μέρα που έγινε αυτός ο ποδηλατόδρομος στη Νίκης. Λέω ότι πρέπει να είμαστε πολύ τυχεροί για να μην θρηνήσουμε θύματα. Μία στραβοτιμονιά, μία ζάλη, ένα γλίστριμα από ένα ποδήλατο. Θα, ναι. Σπάσει, θα λιώσει κανένα κεφάλι κάτω από ρόδες αυτοκινήτων. Έτσι ακριβώς. Είναι όπως το λες. Ναι, γι' αυτό που λέμε για το flyover και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Το ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς για αυτή την πόλη, εντάξει. Mm. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο. Στη Θεσσαλονίκη, κάτω στην παραλία, έχεις παρατηρήσει το Λευκό Πύργο και το Μέγα Αλέξανδρο καθόλου? Τι εννοείς? Ναι, που δεν έχουν φωτισμό. Α. Είναι δυνατόν να μην δεν έχουν φωτισμό, να μην δεν έχει φωτισμό ο Λευκός Πύργος, να μην δεν έχει φωτισμό ο Μέγας Αλέξανδρος, τα μνημεία μας, εδώ πέρα, αντί να στράφτουν από τα φώτα. Ναι. Έτσι, να φαίνεται δηλαδή από παντού. Ούτε αυτά τους νοιάζουν. Υπάρχει ένας, ένας διακριτικός φωτισμός. Υπάρχει ένας διακριτικός. Δεν είναι στα σκοτάδια. Διακριτικός έπρεπε να είναι ή έπρεπε να Καλά. Είναι εδώ, πολύ φωτεινός. Θα έπρεπε να είναι όσο. Θα έπρεπε να έχει τέτοια φωτοχυσία ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Λευκός Πύργος, σαν αυτή που είχε το βράδυ που είχε τη συναυλία ο Αργυρός. Γιατί μόνο τότε ξέρουν να τα φωτίζουν. Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Συμφωνώ μαζί σου ότι ο δρόμος, η ποδηλατόδρομο της Θεσσαλονίκης είναι τρομερά επικίνδυνη. Ειδικά αυτό στην Λεωφόρο Νίκης είναι. Είμαστε απλά τυχεροί. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Πάμε καλημέρα στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Από Βέρεια τηλεφωνώ. Ναι.
Τι να πρωτοποιεί κανείς, πρώτη φορά παίρνω κιόλας στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Ναι. Τι να πρωτοποιεί κανείς για όλα αυτά που συμβαίνουν στην χώρα μας και με έναν κόσμο που αδιαφορεί για τα πάντα. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι. Μην νομίζετε ότι προσπαθώ να, να μην πάρω την ευθύνη και να ρίξω τις ευθύνες σε κάποιους άλλους. Απλά αυτά που συμβαίνουν είναι τραγικά. Καθημερινά βαλόμαστε, ειδικά τα παιδιά μας, ακόμα και στα σχολεία. Δεν ξέρω αν πήρατε το μήνυμα. Εγώ σας έστειλα ένα μήνυμα εχθές. Ναι. Ότι το δεύτερο γυμνάσιο της Συμμαθίας, στη Βέρεια, στο πέμπτο γυμνάσιο, θα το αναφέρω κιόλας, δεν θα πω όνομα καθηγητού, έβαλε αγόρια με αγόρια, κορίτσια με κορίτσια να αγκαλιαστούν. Για να δουν αν έχουν κάποια σεξουαλική. Τι έκανε. Συγγνώμη, δεν το έχω δει αυτό. Αν το έβλεπα το μήνυμα αυτό, πιστέψτε με, θα το είχα κάνει. Σας το λέω ξανά, επαναλαμβάνω. Δεν έγινε τώρα το σημάδι, δεν έγινε τώρα. Απλά έχουν γίνει διάφορα. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Λοιπόν, πότε έγινε? Καθηγητής της Δευτέρας Γυμνασίου. Η κόρη μου τώρα είναι Δευτέρα Λυκείου. Το είχα στείλει και παλιά το μήνυμα. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί ακούω καθημερινά το Focus. Και δεν ρίχνω ευθύνες προς Θεού, έτσι. Προφανώς είναι πολλά τα μηνύματα. Είναι πολλά τα μηνύματα, κύριε. Ξέρουμε σε ποιους άνθρωπους απευθύνομαι. Ναι. Ανθρώπους απευθύνομαι. Ότι καθηγητής της Δευτέρας Γυμνασίου, πριν από 2 χρόνια δηλαδή, έβαλε τα παιδιά να αγκαλιαστούν για να δουν αν έχουν κάποια σεξουαλική διέγερση ή συνέστημα. Αγοράκια με αγοράκια, κοριτσάκια με κοριτσάκια. Αγοράκια, κοριτσάκια, κοριτσάκια. Εγώ το όνομα του. Και όταν πήγα να αντιδράσω. Εντάξει, δέχτηκα, να σας πω την αλήθεια, bullying. Μια πίεση από την ίδια μου τη γυναίκα. Ναι. Διότι θα στοχοποιούσα, υποτίθεται, το παιδί μου. Αλλά δυστυχώς ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι ανύπαρκτος, δεν κάνουν καν τίποτα. Μας θεωρούν όποιους μιλάμε ότι αυτά είναι χαζομάρες και είμαστε οπισθοδρομικοί άνθρωποι και ενδεχομένως και ρατσιστές. Στο πλαίσιο, πλαίσιο ποιου μαθήματος, κυρία μου, έγινε αυτό? Στο μάθημα Ελένη. Τι είναι το μάθημα Ελένη? Δεν ξέρω, το μάθημα Ελένη. Αυτό μου είπε το παιδί τουλάχιστον, εκτός και αν κατάλαβα λάθος. Βασικά, σε ποιο σχολείο είπατε? Έχει να κάνει αυτό με ιστορία. Σε ποιο σχολείο είπατε? Στο 5ο δημοτικό, γυμνάσιο Βερίας. Λοιπόν, 1, 2. Στο ίδιο μάθημα, ο ίδιος καθηγητής, έρχεται ένα έντυπο και με ρωτάει το παιδί αν μπορώ να τη βοηθήσω. Το έντυπο έγραφε πάνω με φωτεινά γράμματα, με χρωματισμένα γράμματα. Ελία ΜΕΠ. Και μου λέει, παπά, το παιδί δεν καταλαβαίνω κάτι, μου λέει, από αυτά που έχω διαβάσει. Μπορεί να με βοηθήσεις? Είχε ερώτηση στα παιδιά, προς Θεού, ποια είναι, λέει, για ποιο λόγο υπάρχει αντιευρωπαϊκή προσέγγιση στην Ελλάδα. Και έχει 10 ερωτήσεις, έχει μάλλον 10 απαντήσεις για πιθανότητα το κόλπο, για να βοηθήσουν τα παιδιά να σκεφτούν πια από όλα, κάτι από όλα από αυτά που φταίει. Και έχουν, ας πούμε, ίσως οι φιλοτουρκικοί παραδέχονται ότι είναι και φιλοτουρκοί οι Ευρωπαίοι. Ίσως είναι, λέει, τα 10 χρόνια μνημόνια. Ίσως και πάμε στα 2 τελευταία, γιατί δεν τα συγκράτησα όλα. Τα 2 τελευταία έγραφε. Μήπως θέλει, λέει, μια μειοψηφία ρασοφόρων μεσονικών αντιλήψεων, ακούστε τι είπαν στα παιδιά, ή μια μειοψηφία ψεκασμένων αντιεμβολιαστών. Μ' ακούτε? Πολύ προσεκτικά. Ναι, εγώ σας το είχα στείλει και αυτό τότε. Το έγγραφο αυτό μπορούμε να το έχουμε τώρα? Αυτό από το ΙΛΕΜΕΚ δεν ξέρω αν το έχει το παιδί το συγκεκριμένο. Δεν το κράτησα και δεν... Εκείνη τη μέρα μάλιστα το παιδί, εννοώ για το πρώτο περιστατικό, ήταν ο ίδιος καθηγητής. Εγώ ξέρω και το όνομά του. Αν θέλετε, μπορώ να σας το δώσω. Να σας το δώσω μάλλον εκτός αέρα. Όχι στον αέρα. Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας βγει. Θέλω, κύριε μου, να επικοινωνήσετε καταρχάς μετά το τέλος της εκπομπής στο 506-75, να τα πούμε λίγο εκτός αέρα. 506-75, ναι. 2-31-0-506-75. Να τα πούμε λίγο αργότερα. Και να το ψάξω λίγο περισσότερο το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως είναι εξωφρενικό. Δηλαδή για τις 11 η ώρα λέτε? Ναι, μετά κατά τις 12 καλέσαμε. Κατά τις 12. Κατά τις 12. Εντάξει. 506-75. Ναι, 500-675. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν το μάθημα αυτό, Ελένη, έχει να κάνει με την ωραία Ελένη. Έτσι. Αλλά
Από πού και ως πού στο μάθημα, αν είναι για την ωραία Ελένη, θα πρέπει κοριτσάκια να αγκαλιάζονται με κοριτσάκια ή αγοράκια να αγοράζονται με αγοράκια. Την Ελένη δεν την έκλεψε η Κατερίνα. Ε? Ούτε η Δέσποινα. Τώρα για το Ελιαμέπ. Γιώργο μου, το θέλω αυτό το ηχητικό. Σε παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ελάτε, καλημέρα. Καλημέρα. Θα τρελαθούμε τελείως. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα, φίλε. Καταρχήν, να σου δώσω μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν έχεις μάθει. Το ξέρεις ότι έχουν πουληθεί από τις τράπεζες ότι η συμμετοχή είχε το ελληνικό κράτος. Ε, τώρα. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Αυτό σήμερα το άκουσα. Ό,τι απέμεινε από τις, που είχε συμμετοχή το ελληνικό κράτος, πουλήθηκε. Αυτό που άκουσα από τον προηγούμενο συνομιλητή είναι φρικιαστικό. Ναι, βέβαια είναι φρικιαστικό. Ένα το κρατώ. Δεύτερο, για την πόλη μας. Είμαι 66 χρονών. Είμαι αυτοκινητιστής. Οδηγός ταξί. Για πες. Αυτό που είπες, το Για πες. Ούτε flyover χρειαζότανε, γιατί είναι ένα έργο που θα βαδοθούν πάρα πολλά λεφτά. Δεν πρόκειται να τελειώσει σε 4 χρόνια αν το ξεκινήσουν. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα σταματήσει. Απλά θα πληρώσουν όπως πληρώσανε και πρόστιμο για την υποθαλάσσια στον Άκτορ. Προχτές εκδικάστηκε και πήρανε την αποζημίωσή τους χωρίς να γίνει τίποτα. Βγήκε η απόφαση. Η πόλη κάτω είναι ένα... να μην το χαρακτηρίσω, καταλαβαίνεις τι. Όλα είναι ανεξέλεγκτα. Δεν χρειαζόταν flyover. Χρειαζόταν να μπει τάξη στην πόλη. Χρειαζότανε να μην γίνει ο ποδηλατόδρομος του Λεωφόρου Νίκης, που όπως λες πολύ σωστά είναι ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει στην πόλη. Ό,τι πιο επικίνδυνο. Χρειαζόταν εκεί που μπήκανε οι οικολόγοι και καμιά 70 κάτοικοι στη Λεωφόρο Νίκης να μπαζωθεί και να μεγαλώσει ο δρόμος, για να μην γίνεται το σύστημα το μεσημέρι στον Ερυθρό Σταυρό, εκεί που σχολάνε όλοι από τις δουλειές τους. Εχθές το βράδυ παρεπιπτόντος, η ανιψιά μου ξεκίνησε από το Καλοχώρι που σχόλασε 4 και 4 και έφτασε Τούμπα γύρω στις 6 και 4. Έκανε 2 ώρες. 2 ώρες. Καταλαβαίνεις ότι όταν θα ξεκινήσουν τα έργα, μόνο ο κόσμος θα καταλάβει τι θα γίνει μέσα στην πόλη. Δεν θα κουνιέται τίποτα. Μάλιστα. Και αυτό που είπε ο συνάδελφός ο δημοσιογράφος από την Αθήνα, σε ένα μήνα θα εξαφανιστεί και η τροχιά από την πόλη. Δεν θα υπάρχει τίποτα. Εδώ, Θεσσαλονίκη είναι. Θεσσαλονικιός είναι ο Περικλής Τελάς. Α, δικός μας είναι. Ναι. Δεν θα υπάρχει τίποτα. Ναι. Και θα γίνει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αν περάσεις το μεσημέρι από τη Μητροπόλη 2 η ώρα, θα δεις 10-15 φορτηγά να ξεφορτώνουν. Μαλώνουμε όλη μέρα. Μπαίνουν μέσα στις πιάτες μας. Έρχεται η αστυνομία, κυνηγάει εμάς. Ένας χαμός γίνεται. Δεν μπορούμε. Και προχτές που έγινε η διαμαρτυρία στο Πόρτο Παλάς ήταν 10 άτομα. Αυτό δεν είπα. Να σε καλά, ρε φίλε. Μα τα είδα κι εγώ. 10 άτομα ήταν. Να σε καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Στέφανε. Και πες στο μεσημεριανό να μην σε λέει ότι πιάνεις τσιμπούρες από την παραλία. Βρε, δεν ξέρει τι. Εγώ δεν έχω ψαρέψει. Στην παραλία δεν έχω ψαρέψει ποτέ. Αλλά είναι, ο άνθρωπος είναι μυρωδιάς. Δεν νιώθει, δεν ξέρει. Καταρχάς αυτός μπορεί να πιάσει καμία τσιπούρα καμιά φορά, καμία μεθυσμένη και να νομίζει ότι είναι κεφαλόπουλο. Τώρα σε παρακαλώ. Τον έστειλα κάτι τσιπούρες τις προάλλες που είχα βγάλει και παραμιλούσε. Εσύ τις έβγαλες. Λέω, όχι, θέλω βοήθεια. Κάντε καλά μάθημα, ρε Στέφανε. Δεν είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. Καλό παιδί είναι, αλλά δεν, μέχρι εκεί. Καλό παιδί είναι, εγώ δεν σου λέω την καλή. Δεν φτάνει. Αλλά κάντε καλά μάθημα. Το ψάρεμα έχει πρόβλημα. Πάει και ασχολείται με γοβιούς και με χάνους και με κάτι σαρκουδάκια. Τα οποία τα σαρκουδάκια αυτά πρέπει να τα αφήσει να πάνε στη μάνα του να μεγαλώσουν λιγάκι τώρα. Σε παρακαλώ. Και, να σου πω για ένα τελευταίο και να κλείσω, γιατί περιμένουν κι άλλοι. Έλα, ναι. Και αυτό το ψηφιακό χρήμα που λέμε, ούτε και το βλέπουμε κι εμείς, όταν βλέπεις ότι έχουν περάσει την νεολαία, ρε φίλε, μπαίνουν μέσα σε μαγαζιά. Και πάει το κοριτσάκι, τα αγοράκι, 15-16, και αγοράζει ένα μπουκάλι νερό και πληρώνει με κάρτα το κινητό. Εντάξει. Καταγράφεσαι για πάντα, κάθε κίνηση καταγράφεται. Να είσαι καλά, φίλε. Ναι, μα του το λες και δεν το καταλαβαίνω. Δεν νιώθουν, τι να σου πω τώρα. Αυτό θέλει ξερίζωμα από τη βάση. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Λάτε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ρώτησες τι πρέπει να πει ο Μητσοτάκης στον Ερντογάν. Ναι. Να σε πω ότι πήρα τον πήρα το όπως τα Τούρκικα. Μόνο Ερντογάν, να μην... Γκίτσικτη εδέμπιζη αλαχάν πυράκ. Σίχτηρο τα Κίτετζεκ. Αυτό πρέπει να τον πει, αλλά δεν το καταλάβεις. Δεν τολμώ να το μεταφράσω. Ναι. Αυτό να το πείσουμε στέλνει πνευμόνια. Και αυτός από ό,τι βλέπω δεν έχει πνευμόνια. Τι πνευμόνια να έχει. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Πείτε μου, λέει, αυτή η δισεκατομμυρίουχη μασόνη είναι εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό. Δεν είναι πιο δίκαιη. Δεν είναι.
Δεν είναι. Με ποιο δικαίωμα η μαύρη αδερφότητα δίνει εντολές αυτού του είδους, κάνει εγκλήματα. Δεν θα πάρουμε κανένα ψηφιακό νόμισμα. Είναι σχιζοφρενής, λέει ο φίλος ή η φίλη 418. Ο Κωνσταντίνος λέει μήπως τον Ερντογάν να τον περάσουν από τον περιφερειακό, ίσως αναγκαστεί να φύγει. Άμα δεν τον περιφερειακό, με το μετρό να τον πάρουν. Καλημέρα, λέει από Βερολίνο. Ας του ζητήσει πρώτον ελληνικά σχολεία στην Ήμβρο και στην Τένεδο, βάσει εφαρμογής της συνθήκης. Δεύτερον, σχολεία και εκκλησίες για τους πόντιους στον Πόντο. Τρίτον, να επιτραπεί η λειτουργία εκκλησιών με Έλληνες παπάδες. Τέταρτον, ένα ICT δεν θα το χάλαγε. Φιλικά, ο Θάνος. Γεια σου, Θάνο. Καλημέρα. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Καλημέρα, λέει. Η κίνηση είναι αφόρητη. Ο Κωνσταντίνος το γράφει αυτό. Μας έχουν αφρίσει. Παρόλα αυτά, ας καμαρώνουμε αυτούς που ψηφίσαμε στο TikTok να λένε ψέματα αμέτρητα και να μας λένε ότι όλα είναι καλά. Ο Κώστας επίσης στέλνει το μήνυμα του. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Η Έφη, καλημέρα. Για να φάνε κάποιοι πολιτικοί, δήμοι και άλλοι, δηλαδή Μίζες, ο εργολάβος κόβει αναγκαστικά από τα υλικά. Γι' αυτό όλα είναι χάλια δυστυχώς, λέει η Έφη, σχολιάζοντας αυτά που λέγαμε νωρίτερα με τον Περικλήτο Στέλλα. Εδώ η Ελευθερία μου στέλνει ένα βίντεο όπου είναι κάποιοι γκέι και φιλιούνται μπροστά στους εύζωνες. Εντάξει, άραγε αν σε ένα μνημείο του Πακιστάν ή της Τουρκίας πήγαιναν οι γκέι να φιληθούν μπροστά, άντρες με άντρες, γυναίκες με γυναίκες, τι άραγε θα είχαν κάνει οι αξιωματικοί, οι Τούρκοι ή οι Πακιστανοί, αναρωτηθείτε αυτό. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα. Έπεσε η γραμμή, δεν με περίμενες. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Όχι, δεν έχουμε, ελεύθερες και οι δύο γραμμές. Όχι νεύρα, λέει. 41% ο Σταυρίδης έλεγε γλου γλου γλου, άντε γεια, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Ο Πασχάλης λέει όλα εξελίσσονται βάσει κάλπης, όταν η κάλπη είναι προβληματική είναι και η ζωή μας προβληματική. Και ο Γιώργος λέει Στέφανε βάλε αυτό το βίντεο και άκουσέ το, αργότερα θα το βάλω, φίλε μου. Πάμε στα τηλέφωνα, καλημέρα. Έλα ρε Στέφανε, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Τι θέλεις να το πούμε, να το πούμε ελληνικά. Έλα, Διονύση, ρίχτω. Το μπούλο. Λοιπόν, έχω εξηγήσει και άλλες φορές ότι η έκφραση το μπούλο δεν είναι αυτό που πιστεύετε. Πούλος ήταν ένα από τα πιο διαδεδομένα ονόματα στην Πελοπόννησο. Εγώ έχω ένα φίλο, το λένε Πούλο. Εντάξει. Όταν λοιπόν πήγαιναν οι Τούρκοι για να πάρουν τα παιδιά, τα αγόρια, έλεγε ο άντρας στη γυναίκα, «Γυναίκα, πάρε τον Πούλο και φύγε». Εξού έμεινε τον Πούλο. Καταλάβατε, δεν είναι αυτό που ακούγεται. Γιατί σε είδα βιάστηκε να το χρακ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ο Πούλος λοιπόν ήταν όνομα παιδιού. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Εγώ, αν ήμουν ο Μητσοτάκης, ξέρεις, θα έλεγα στον Ερντογάν. Μόνο μη βρίσεις. Όχι, προς Θεού. Τι θα έλεγες? Κύριε μου, η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική, γιατί και μετά από τόσα χρόνια και η Ισταμπούλ που την ονόμασες είναι ελληνικό όνομα. Πάρε τον Πούλο στο ποδόσφαιρο, όπως είπε και ο κύριος, και τράβε μέσα στα βάθη της μικράς Ασίας. Στην Άγκυρα, στην Άγκυρα. Να χαθεί στην Άγκυρα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα, ρε παιδιά, κάποια στιγμή σε αυτή τη διαδικασία έτσι της ανοιχτής επικοινωνίας που έχουμε, να πάρει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρ του flyover. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρ του flyover και να μην είναι ο εργολάβος του έργου. Και ο Μητσοτάκης. Δεν είναι καλοδεχούμενος ο Μητσοτάκης. Ούτε ο εργολάβος του έργου. Ένας άνθρωπος που θα πει ότι είμαι υπέρ του flyover και να είναι Θεσσαλονικιός. Και να έχει δίπλωμα. Να οδηγάει. Όχι να είναι... Παίρνω το αυτοκίνητό μου μία φορά στις 10, να κατεβαίνει στο κέντρο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνουμε? Τι να κάνουμε, έχω απορίες. Εγώ πρώτα θα έλεγα στο κύριο Ερντογάν. Ναι. Να ανοίξει και να ελευθερώσει την Αγία Σοφία. Το πρώτο αυτό. Και το δεύτερο, για το fly over, θα έλεγα το εξής. Καλύτερα να λέγανε fly money. Ναι, θα πετάξουμε, θα κάνουμε φτερά. Έχετε δίκιο. Μάλλον μου λέει εδώ πέρα ο φίλος 126 ετοιμάζεται κάποιο ιδιωτικό ΕΚΑΒ
και σου λέει να μην χάσουμε, λέει, τους πελάτες, αλλιώς δεν θα υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να διαφημιστεί. Λέτε να το διαφημίζουν γι' αυτό, να διαφημίζουν το ιδιωτικό που θέλουν να φτιάξουν. Καλημέρα, σήμερα στο πρώτο ΕΠΑΛ Σερών θα παρευρεθεί ο Κασελάκης και θα μιλήσουν μαθητές. Ρωτάω τι δουλειά έχει, ρωτάω τι δουλειά έχει με τα παιδιά μας. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πες, αν είναι εκεί, έχεις κανένα γιο, καμία κόρη, ένα βιντεάκι ρε παιδί μου να το τραβήξει, να δούμε τι θα πει. Τι θα πει. Καλημέρα, Στέφανε, τσέκαρε το βίντεο από τη Βουλή που μιλάει στους μαθητές, γιατί έχει κάτι περίεργη σηκώνει στον τοίχο, σαν δαίμονας φαίνεται. Το κοιονόκρανο μου λες. Δεν ξέρω ρε φίλε. Να το τσεκάρω, θα το δω. Το παρατήρησα γιατί είναι σε όλες τις κολόνες, μέσα στο κοινοβούλιο. Καλά, δεν φταίει ο Βελόπουλος γι' αυτό. Μάλιστα. Να το δω. Πού το ανακαλύψατε αυτό, ρε παιδί μου. Όντως, σαν μούτρο μοιάζει. Να το κοιτάξω. Να δούμε λίγο τις κολόνες της Βουλής. Λοιπόν, καλημέρα και στην Ελένη. Καλημέρα και στον φίλο των 760. Κάπου εδώ εγώ σας αφήνω. Ολοκληρώσαμε για σήμερα. Μένετε συντονισμένοι στον Focus FM. Φένια μου, να είσαι καλά. Ακολουθεί η Δέσποινα Μποτίτση Δελτίο Ειδήσεων. Ο Κυριάκος Βελόπουλος με την καθημερινή του εκπομπή. Αύριο έχουμε ωραίες συνεντεύξεις, μεταξύ άλλων με τον κύριο Δημήτρη Δρόσο, θα τα πούμε, τον άνθρωπο που είναι εξαιρετικός στις γεωπολιτικές αναλύσεις του, αλλά θα κάνουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον συνάδελφο, μεταξύ άλλων, έτσι, τον Τάσο τον Κουριώτη από το Pro News. Οπότε μέχρι αύριο σας χαιρετώ και ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα εδώ στον Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλους, γεια σας!